καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό φωσφοροπίπεδο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, καν του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία! Και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από εδώ τη μελαγχολία και να κάνουμε και σήμερα μία γνή, μία αυθεντικά ζουμουσάδα! Ελάτε, πουλάκια μου, ελάτε στην παρέα μας. Πλέον έχουμε και μπαμπαδομαμάδες, παππουδογιαγιάδες που κάνουν το πρωί το δρομολόγιο για τα σχολεία που ξεκίνησαν από χθες. Κορυφαία θεωρώ γελιογραφία τα παιδάκια από το αναγνωστικό, το παλιό αναγνωστικό, στο αλφα, στο λάμδα, λαλαλά, λαλά, δεν είμαστε καλά στα μυαλά μας. Έτσι ακριβώς, νομίζω ότι την έχετε δει τη φάση. Εδώ είμαστε λοιπόν. Στις επάλξεις, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Κωστής Τζαρός στο μικρόφωνο, η αφεντομουτσουνάρα μου. Έχω Σωτήρη Δασκαλά και ακρεφνή γίγαντα πίσω από την κονσόλα. Κονσολιέρης, στέκει αγέροχος και μας οδηγεί στα ασφαλή ύδατα των Ερτζιανών. Ελάτε το επόμενο δύο ώρα να περάσουμε όμορφα, να ακούσουμε τα τραγουδάκια μας, να πούμε τα δικά μας, να κάνουμε μουχαμπέτι, να κάνουμε σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Πάρα πολύ σημαντικό το σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει τίποτα. Να δούμε τι γίνεται στην αθλητική. Την παραθλητική επικαιρότητα, τι γίνεται στα μέσα, στα έξω, οδεύοντας για ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι το Σάββατο με τον Ατρόμητα, εκεί όπου η ομάδα ελπίζουμε να δείξει ένα φρέσκο, ένα διαφορετικό, ένα καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο από ό,τι είχε δείξει στα πρώτα παιχνίδια, εξαιρουμένων φυσικά των δύο αγώνων με τον Άιαξ. Έχουμε φυσικά κοντά μας, όπως πάντα, την Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης με καταπληκτικά πράγματα, με TCL τηλεοράσεις, δώσαμε αφιγραντήρα, δώσαμε τηλεόραση και θα ξαναδώσουμε δωράκλες από τον υπερκολοσσό που είναι πρώτος σε πολλά πράγματα, κορυφαίες πωλήσεις παγκοσμίως, εκατομμύρια καταναλωτές προτιμούν τα προϊόντα της TCL και αφιγραντήρες και κλιματιστικά, αλλά και τις τηλεοράσεις τους που είναι εξαιρετικής ευκρίνειας, ήχου, χρωμάτων, τα πάντα όλα, εκεί στην Ανδρέα Παπαδόρου 10 στο Κορδελιό. 51 χρόνια προσφοράς στη Θεσσαλονίκη από την Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Φυσικά δεν ξεχνάτε ότι το πιο φρέσκο ψάρι το τρώτε στο Αιγαίον, στις δύο ψαραγορές, πρότυπες, δύο μαγαζιά, κουκλίστικα, πεντακάθαρα, όλα πεντανόστιμα, όλα μέσα από τον θησαυρό που λέγεται Αιγαίον, μέσα από τις ελληνικές θάλασσες, το μεσημέρι στο πιάτο σας και με τη λιβεριά, 214.000 καλείτε στο διοικητήριο και εξυπηρετεί το κέντρο, 69-56-66 στο Ρεόκαστρο, και εκεί θα δείτε, θα καταλάβετε αυτό που σας λέμε, έρχονται σε ειδικές συσκευασίες, χωρίς να χρειάζεται να τηγανίσετε, να ψήσετε μυρωδιές, λέπια αυτά, εντόστια, τέτοια πράγματα, έρχεται όμορφα πεντανόστιμα στο πιάτο σας. Νικολαίδης Ζαχαροπλαστείο και αυτός χορηγός πρώτης ώρας, εδώ και πάρα πολύ καιρό, σας το λέμε, σας το φωνάζουμε, εκεί θα βρείτε τις κορυφές τούρτες στην πόλη, το πιο νόστιμο παγωτό, πεντανόστιμα τα κεράσματά του, σοκολατόπιτες, προφιτερόλ, σιροπιαστά. Θέλετε το πρωί το καφεδάκι σας, θέλετε τα σφολιατοειδή σας, ψωμιά το μεσημέρι, τα πάντα όλα στην Καραολή και Δημητρίου 237 και 163. Και εδώ και λίγες μέρες, κρεατούμπα 9:26-7:40, η ψισταριά με τα μαγειρευτά και τα ψητά εννοείται, όλα χειροποίητα, απέναντι από τη θύρα 8 του γηπέδου της Τούμπας, εκεί όπου σας περιμένει ο Σεφ και ο Βασίλης για να σας κεράσει τα πιο ωραία πράγματα, για να σας τρατάρει τις υπέροχες νοστιμιές. 9:26-7:40. Α, φίλε, πήρε μπρος το Μαραφέτη, κάτσε λίγο γιατί η ψήξη δίνει 1:05. Περίμενε. Τώρα ναι, ήθελε άλλο Μαραφέτη, ήθελα... Φίλε, η λέξη Μαραφέτη, πες μου εσύ, τι μπαλαντέρ είναι, φίλε, αυτή η λέξη. Τι μαγική λέξη είναι το μαραφέτη, φίλε. Απ' όλα. Μπορεί να είναι από το αντρικό μέχρι με ένα καβλιτσέκι επίση είναι μια ωραία λέξη. Που και αυτή είναι μπαλαντέρ. Φέρ το μαραφέτη, φέρ το καβλιτσέκι. Που είναι. Μπορεί να είναι τα πάντα. Από κατσαβίδι, από βίδα, από καλαμάκι, από στυλό, από ελατήριο, από οτιδήποτε. Τώρα εδώ έχουμε το τηλεκοντρόλ. Φέρ λίγο το μαραφέτη. Έλα. Τηλεκοντρό δεν το λέω, ναι, απλά κάποιο εργαλείο που ειδικά αν δεν είσαι του χώρου δεν ξέρεις πως το λένε και λες φέρ μου λίγο το μαραφέτη.
έρχεται, ξεμπερδεύεις και πραγματικά χειροκροτείσαι και από το λαό για το εύκολο, γιατί του λύνεις τα χέρια του λόγου. Δεν μπαίνεις σε δυσκολία, δεν στριμώχνεσαι. Χθες πρώτη μέρα στα σχολεία, με συγκινήσεις, με τα παιδάκια μας να φορούν τη σάκα τους ή να την παίρνουν με τις ρόδες, γιατί είναι το τρόλεϊ τώρα είναι πλέον της μόδας. Είδα πάλι γονείς με γεμάτα μάτια, ειδικά αυτοί που τα πήγαν πρώτη μέρα χθες και ήταν τα πρωτάκια. Θέλω να σας πω τη δική μου εμπειρία, ότι η πρώτη μέρα δεν είναι τόσο δύσκολη. Το παίρνουν σαν παιχνίδι τα πρωτάκια. Νομίζουν ότι, okay, τι ωραία πήγαμε εκεί και ζωγραφιές και αυτά. Ίσως ούτε και η δεύτερη. Από εκεί και μετά είναι το δύσκολο, που καταλαβαίνω ότι ξέρεις κάτι, αυτό τώρα θα επαναληφθεί. Δηλαδή δεν είναι κάτι που το κάναμε μία φορά, μία κιόξο που λέγανε. Και θα χρειάζεται υποχρεωτικά, αυτή είναι μία μαγική λέξη που πρέπει στα παιδιά να την περάσετε με όμορφο τρόπο. Πώς λέγανε, κάντε τους μασάζ, λένε, έτσι δεν λένε στη Βουλή. Κάνουν μασάζ, λέει, στους βουλευτές. Μάσα τι μασάζ. Πρέπει να περάσει λοιπόν το υποχρεωτικά. Σου άρεσε πουλάκι μου? Μ' άρεσε παπά. Τέλεια. Αλλά δεν θέλω να πάω και αύριο. Λυπάμαι. Λυπάμαι. Θα ξαναπάς. Εκεί λοιπόν πρέπει να τύχουν σε καλή δασκάλα. Να βρούνε και αμέσως να κάνουν ένα παρεάκι. Είναι πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα. Ζήστε πάντως τις στιγμές. Είναι ζουμουσού στιγμή. Όταν ο Θεός σου δίνει τη δυνατότητα καταρχήν να γίνεις γονιός, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που για τον ΑΒ λόγο δεν μπορούν να φέρουν παιδιά στον κόσμο, και να το σκέφτεστε αυτό όταν δυσανασχετείτε καμιά φορά και όχι και υποχρεώσεις και άγχος και αυτά και τα λοιπά. Πιστέψτε με, υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι, αρκετά ζευγάρια που θα έδιναν και το ένα τους χέρι, το ένα τους πόδι για να μπορούν να φέρουν ένα παιδάκι στον κόσμο, και τους ταλαιπωρεί με χίλιους τρόπους. Όχι με έναν τρόπο. Όχι με ένα ξενύχτη, ένα κλάμα ή μια ιδιοτροπία ή μια ταξία ή με μια αναμπουμπούλα ή με μια φωνή. Με χίλιους τρόπους θα ευχόντουσαν να μπορούν να τους ταλαιπωρεί ένα μικρό πλάσμα. Και πιστέψτε με, το έχω δει αυτό το βλέμμα σε κάτι παιδικές χαρές, σε κάτι παιδικά πάρτι που είναι ας πούμε ο νονός ή ο συγγενής, ο αδερφός ή η αδερφή που έρχονται και βλέπουν τα παιδιά. Μπορείς να το δεις το βλέμμα αυτό, ότι πόσο θα ήθελα και εγώ. Άρα ευχαριστούμε το Θεό που μας έχει δώσει αυτή τη δυνατότητα και ζούμε αυτές τις στιγμές. Μία τέτοια συγκλονιστική στιγμή είναι όταν το παιδί αποφασίζει να πάει στο σχολείο, όταν ο γονιός αποφασίζει το παιδί θα πάει στο σχολείο. Είναι μια πολύ δυνατή στιγμή για πολλούς λόγους. Ο μεγάλος χαμός χθες έγινε με το βιντεάκι που σίγουρα το έχετε δει, με τον Αυγενάκη στο Μακεδονία Παλάς. Άλλο θέλησαν να πετύχουν αυτοί που το διέρευσαν. Ήθελαν να εκθέσουν τον Σαββίδη, ήθελαν να εκθέσουν τον Αυγενάκη, ήθελαν να δημιουργήσουν εντυπώσεις, να παίξουν το δικό τους παιχνίδι, γιατί το μέσο από το οποίο προήλθε έχει συγκεκριμένο στρατευμένο τρόπο και ήταν υπέρ μιας συγκεκριμένης κατάστασης, και μιλάω για το ντοκουμέντο, και ήθελε να παρουσιάσουν ότι να ο Σαββίδης διασύρει και εξευτελίζει τον υπουργό και τα λοιπά. Όχι ότι θα μας χαλούσε αυτό το σενάριο, αλλά δεν θέλουμε να χαιρόμαστε για πράγματα που δεν είναι αληθινά. Και θέλουμε να λέμε την αλήθεια σε όλα. Ωραίο είναι αυτό το σενάριο, ότι τον έκανε ρόμπα, ας πούμε, γιατί ξέρουμε που ακουμπάει, ξέρουμε ποιον γουστάρει, ξέρουμε ποιος τον επέλεξε και τέτοια πράγματα, τον Αυγενάκη. Αλλά είναι ωραίο να είμαστε σωστοί και εντάξει σε όλα. Να μην δημιουργούμε δηλαδή μια ψεύτικη εντύπωση και να πούμε ότι είδες το ψευδέλ. Η αλήθεια είναι ότι ενώ είχαν συνεννοηθεί να βρεθούν χωρίς κάμερες, ο Ιβάν είδε τις κάμερες και τρελάθηκε με τις κάμερες. Εκεί πήγαινε τον Πινελίκη. Γι' αυτό πιθανόν
να νευρίασε με τον Αβγενάκη επειδή του έφερε τις κάμερες, αλλά όχι ότι έβριζε τον υπουργό, τον υφυπουργό, ας πούμε, επειδή δεν ήθελε να το δει και ξεκουμπήσω από εδώ και τέτοια. Έτσι το παρουσίασε αρχικά το δημοσίευμα, που δεν ήταν η αλήθεια. Και αυτή η αλήθεια βγήκε και μέσα από τον ΠΑΟΚ. Αυτό έγραψε και ο Δούκας, ότι δημοσιογραφία hot dog κουμέντο, δεν υπάρχει αυτό. Αυτό βγήκε και από την πλευρά του Αβγενάκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και επειδή έχουμε πει, μπορεί να θολώνει το μυαλό μας από την αγάπη για τον ΠΑΟΚ και όταν μιλάμε για τον ΠΑΟΚ να μην μπορούμε να είμαστε αντικειμενικοί, αλλά πάντα θα προσπαθούμε να μιλάμε με τη γλώσσα της αλήθειας. Ακόμα και αν αυτή έχει πολύ ΠΑΟΚ μέσα ή έχει πολύ τρέλα ή λατρεία για την ομάδα. Δεν θέλω δηλαδή. Ωραίο είναι το σενάριο, τον έκανε ρόμπα κτλ. Βέβαια, είδατε πως καθόταν Σούζα, έτσι θα κάθεστε Σούζα. Και η τωρινή και η προηγούμενη και όλοι όταν μιλάει ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, όταν μιλάει ο Βανσαβίδης. Αυτή λοιπόν η ιστορία, χαμός βέβαια στο διαδίκτυο, ο καθένας όπως ήθελε. Α, παρεπιπτόντως, μια και πιαστήκαμε τώρα, ξέρω ότι τα πολιτικά δεν είναι το φόρτε μας, αλλά επειδή τους άλλους, τους προηγούμενους, μέσα από την εκπομπή τους περάσαμε πριονοκορδέλα για το θέμα της γειτονικής χώρας, δεν υπάρχει για μένα μακεδονικό, υπάρχει σκοπιανό. Επειδή λοιπόν τους περάσαμε πριονοκορδέλα όταν έπρεπε, είδα τώρα κάτι κολοτούμπες απίστευτες και από τον κύριο Δένδια. Δεν είναι, λέει, προδοτική η συμφωνία. Σοπάτε ρε παιδιά. Αλήθεια, τότε γιατί σκούζατε τότε? Και από τον κύριο Άδωνη, πρώτος με τις τσιρίδες, που έβαλε μια χαρά την υπογραφή του στην πρόσκληση στους επισήμους από την γειτονική χώρα για να έρθουν να επισκεφτούν τη ΔΕΘ. Και πώς λεγόταν η χώρα από κάτω? Βόρεια Τάδε. Ούτε θα το πω ποτέ, ποτέ, δεν υπάρχει περίπτωση από το στόμα μου. Και πείτε μου ό,τι θέλετε. Τι έγινε? Κολοτούμπα. Επειδή το έχουμε πει, εμείς δεν είμαστε ούτε εκεί, ούτε εδώ, ούτε πουθενά. Απλά, πολύ κοντή μνήμη ρε παιδιά. Τι έγινε, χαλάσατε τον κόσμο για αυτό το ζήτημα? Και για μένα ήταν και ένας από τους λόγους που έπεσαν οι προηγούμενοι. Εσείς που ήρθατε τώρα, τι, με αυτό το θέμα τι έγινε ρε Δένδια? Τι έγινε ρε Άδωνη? Όλα εντάξει, όλα τακτοποιημένα έτσι? Βεβαίως, καμία προδοτική συμφωνία, λέει, και μια χαρά και χώρα, και βάζουμε την υπογραφή μας στον άλλο που λέγεται Βόρεια Τάδε. Η χώρα έτσι. Αυτά για να θέλω να είμαι εντάξει απέναντι με ίσες αποστάσεις. Γιατί έτσι νιώθω. Και όσοι με ξέρουν το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Δεν έχω τέτοια ζητήματα. Προχωράμε προς ένα παιχνίδι το οποίο είναι ειδικών συνθήκων. Δεν ξέρω πόσοι το έχουν καταλάβει. Θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι παρόμοιο με αυτό της Ξάνθης επί Λουτσέσκου, που ξεκινήσαμε άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα με κάτι χι, με Απόλλωνες, με κάτι Λιβαδιές, με κάτι, δηλαδή με Λάρισα, δηλαδή ομάδες που θα δίναν τη μάχη για την παραμονή στην κατηγορία. Εμείς ξεκινήσαμε με Μπουλκουμέδες. Με κακή μπάλα, ασύνδετη, χωρίς ψυχολογία, με λάθος συστήματα, όλα λάθος. Λέγαμε ότι είναι άλλη μια χρονιά που θα πάει έτσι, στράφη. Λέγαμε λοιπόν ότι σε εκείνο το μάτς της Ξάνθης γύρισε ένας διακόπτης, γύρισε το κλίμα, άλλαξαν όλα και μετά πήγαμε, ξέρετε, μια πορεία που αν την είχαμε σχεδιάσει με χαρτί και στυλό μόνοι μας, πιο ονειρική, δεν θα τη γράφαμε στο χαρτί. Αν μου λέγανε, αποφάσισε ρε παιδί μου, στο ελληνικό πρωτάθλημα, τι ονειρεύεσαι? Θα έλεγα, παιδιά, ονειρεύομαι μια αίτητη πρωταθληματάρα. Να τους κάνω ρόμπα όλους. Βέβαια προηγήθηκε το κλεμμένο, έτσι. Έτσι δεν είναι? Η Ξάνθη είναι, μην μπερδεύεστε, δεν είναι τη χρονιά αυτή που, γιατί η χρονιά αυτή που προηγήθηκε της αίτητης ήταν. Που και εκεί κάνουμε φοβερή πορεία, πάμε και παίρνουμε το πρωτάθλημα, έτσι. Και το κύπελο. Double. Απλά αποφασίζουν με τη Σερπαντίνα, να πούμε, οι Κολομπίνες, με τη Σερπαντίνα και με τη φωτογραφία και τον πανικό όλο μου, κλέβουν το πρωτάθλημα στα χαρτιά. Θεωρώ λοιπόν ότι όπως εκείνο το μάτς ήταν ένα μάτς τομή, ένα μάτς ορόσημο, απαρχή, εφαλτήριο λέγαν οι παλιά,
Δηλαδή φανταστείτε μια, ένα αγώνα 100 μέτρων που ακούγεται το μπαμ και φεύγει ο άλλος. Δηλαδή είναι αυτή η εκκίνηση, η έκρηξη που είναι όλη ιστορία. Μπορεί να σας φαίνεται λίγο υπερβολή ή να είναι κάμπος και κάπως νωρίς, γιατί μιλάμε απλά για Σεπτέμβρη, για μέσα Σεπτεμβρίου, 12 δείχνει σήμερα το ημερολόγιο και να σας φαίνεται πολύ νωρίς που το λέμε αυτό. Αυτά μόνο σου τα επιλέγεις πότε θα τα φτιάξεις ή δεν θα τα φτιάξεις. Μόνοι μας είμαστε εδώ. Με τη διαφορά ότι σε σχέση με τότε δεν είχαμε βαθμολογικές απώλειες. Πολύ σημαντικό ότι μέσα στην αναμπουμπούλα, μέσα στην αγχώρια μας για τον κακό, για τον επώδυνο, για τον τραυματικό αποκλεισμό από τη Σλόβαν, μέσα στο ψάξιμο του προπονητή με τους παίκτες, το σύστημα, με παίκτες δεφορμέ, με πόλεμο από παντού, τηλεοπτικό, μηντιακό, διαιτητικό, έτσι αλλιώς. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα η ομάδα κατάφερε να βγει αλόβητη τις δύο πρώτες αγωνιστικές, ενώ δεν είχε αντιπάλους βεληνικούς, ούτε ανταγωνιστές. Χωρίς να παίξει καλά, πήραμε όμως τους 6 βαθμούς. Θεωρώ ότι ένα τέτοιο παιχνίδι είναι με τον Ατρόμητο και ότι αν με τον Ατρόμητο πάρουμε τη νίκη, θα ξαναπώ, δεν με ενδιαφέρει να παίξω καλό ποδόσφαιρο, δεν με ενδιαφέρει το σύστημα αν θα είναι 4-4-2, 4-4-1-1, 4-3-3, 4-2-3-1. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με απασχολεί απλά να πάρω το παιχνίδι. Γι' αυτό λέμε συνέχεια, αυτό που εδώ και 2 χρόνια λέμε συνέχεια, λέμε αυτό. Το νου σας ρε μάλα. Το νου σας καλά ρε μάλα. Ρε μάλα. Έτσι. Άρα λοιπόν πάμε σε ένα μάτς το οποίο θεωρώ ότι θα καθορίσει το τι θα γίνει στα άλλα που ακολουθούν. Γιατί μετά έχουμε εδώ μέσα το Συμπολίτη, έξω Χάρτινη, έξω Τρίπολη. Μία τετράδα αγώνων οι οποίοι είναι άκρο σημαντικοί. Άκρο σημαντικοί. Ο Ισπανός υπεύθυνος πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας στη Λα Λίγκα, ονόματι Καρμπάγιο, κλασικό όνομα, δηλαδή θεωρώ ότι είναι το Παπαδόπουλος της Ισπανίας. Ποιος παρουσιάζει το στην υγειά μας ρε παιδιά, στην Ισπανική τηλεόραση, ο Χωσέ Καρμπάγιο. Α, μάλιστα. Αμυντικός ομάδας που έπαιζε τα κόρνερ, ο Αμπραάμ Χωσέ Καρμπάγιο. Πώς το λένε τον στιχουργό που έγραφε τα πολύ ωραία τραγούδια και τα λοιπά, πώς το λένε, Χωσέ Καρμπάγιο. Ο αντίστοιχος Λευτέρης Παπαδόπουλος, ας πούμε. Ο Καρμπάγιο λοιπόν τι είπε. Γιατί βούκινο γινόμαστε δεν είναι. Δηλαδή κάποτε, χωρίς το ίντερνετ, η ντροπή μπορεί και να έμενε μέσα στο σπίτι μας. Εντός συνόρων. Άιντε να το γράψει, ξέρω εγώ, η εφημερίδα, ποιες ήταν τότε, η Ακρόπολη, η Μακεδονία. Να το γράψει, να φύγει η εφημερίδα στο εξωτερικό και τέτοια. Να το δείξει καμία η ΕΝΕΔ. Ναι, έμενε εδώ μέσα να πούμε. Τώρα που άλλος βήχει 5 και 1 και 5 και 2 ο άλλος να πούμε στο Βόρειο Πόλο σου λέει κρύωσες. Γίτσε σου λέει όλες συνδύες. Μια και είναι της μόδας συνδύες, γεμίσαμε λεφαντάκια. Άσχετο, αυτά τα λεφαντάκια μετά τι θα γίνουν φίλε. Έχω μια πίξα εμπορία. Που κρεμάσαμε τα σαν τα χαϊμαλιά στον πανηγύρι, τα λαμπιόνια. Δεν μπορούμε, το ξαναλέω και με ενοχλεί τόσο πολύ η εικόνα μου. Δείχνει τόσο πολύ, μια πολύ μεγάλη διάθεση ραγιαδισμού, να την πω, δεν ξέρω πώς. Το να μας επισκεφτεί ο Ινδός, που είναι ευγενέστατος λαός και πολύ φιλέλληνες παιδιά, Ινδοί. Να έρθει ο πρόξενός τους ή ο αντιπρόσωπος, ο εκπρόσωπός τους και να τον τιμήσουμε με χορούς μέσα με αυτά και μέσα στον χώρο της έκθεσης.
πρέπει έξω να κρεμάσουμε. Το ίδιο είχα πει και για τους Κινέζους. Μην νομίζετε δηλαδή. Δεν έχω τίποτα με τους Ινδούς να πούμε οι άνθρωποι. Ίσα ίσα το ότι μπορούν και κοιμούνται πάνω σε κρεβάτια με καρφιά δείχνει ότι είναι σκληραγωγημένος λαός. Εμείς τόσα χρόνια αυτό κάνουμε. Απλά δεν μας το έχουν πει. Τώρα, αυτά με τα λεφαντάκια κλείνω την παρένθεση. Βγαίνει λοιπόν ο Καρμπάγιο, ο Ισπανός πρόεδρος Επιτροπής Διατησίας και λέει τι. Το δικό μας, θα το πω θυχορέθεμο, ότι δεν γνωρίζετε την Ισπανικήν. Εγώ έχω πάρει ένα λόγορε στα Ισπανικά και θα μπορέσω να το πω, ελπίζω να με καταλάβετε. Λέει λοιπόν ο Χοδέ Αγγέλ Καρμπάγιο. Το δικό μας το βάρ είναι πολύ φοβαρό. Διότι στο δικό μας το βάρ δεν μπαίνουν μέσα, λέει, ούτε ποτά, ούτε φαγητά και σάντουιτς. Δηλαδή, η σκηνή με το βρώμικο που ανοίγει ο άλλος με τη σακούλα και αφήνει μέσα το λουκάνικο, το χωριάτικο, το πιτόγυρο ή το καλαμάκι αν ήταν, πρέπει οπωσδήποτε να... Βέβαια, είναι. Το δικό μας το βάρ είναι σοβαρό, λέει, δεν μπαίνει μέσα, λέει, ούτε ποτό, ούτε φαγητό. Όπως στο ελληνικό βάρ. Σε περίπτωση που κάποιος, ρε παιδί μου, δεν το είχε πάρει χαμπάρι και λέει, πού αναφέρεται η γενικούρα, εμείς δεν κάνουμε αυτό, όχι όπως κάτι άλλο, όχι κάτι... Αυτός το διευκρινίζει, μην μείνει καμιά υπόνοια, έτσι. Εμείς είμαστε σοβαροί άνθρωποι, δεν κάνουμε καραγκιοζηλίκια. Εδώ στο βαρ δεν μπαίνει, λέει, ούτε κινητό, ούτε κινητό να μπορεί να στείλει ο άλλος μηνυματάκι, άλλαξε την απόφαση, λος κάζα, λος πουλος, λος ξέρω που μένεις. Μπορεί να του έχει γράψει. Ή τσιμεντάκι. Λες να του στείλει κανένα μηνυματάκι, ε. Μπορεί να πηγαίνουν τέτοια μηνύματα, ξέρω εγώ. Να του στείλει τίποτα τσουβαλάκια με τσιμέντο. Ή παίκτες σουμπούτεο. Πώς σου φαίνεται. Ή τον άτιμο τον κουστό. Τι ωραίος που είναι ο βυθός της θάλασσας. Άσχετα μηνύματα τώρα τα οποία όμως μπορούν να σε αναστατώσουν. Ε, φαντάζεσαι. Τέτοια πράγματα μπορεί να γίνονται. Ωραίο το σπίτι σου, ξέρω εγώ, στη Βυθινίας 15, στον τρίτο όροφο, διαμέρισμα γάμα 1. Ή καλή δασκάλα η κυρία Ευτέρπη, στη Δευτέρα Δημοτικού που είναι η κόρη σου κτλ. Μπορούν να γίνονται. Λέμε τώρα, ο άλλος μπορεί να είναι διαβασμένος και να ανησυχεί για την οικογένεια του εμπλεκόμενου στο ποδόσφαιρο. Γίνονται πράγματα. Όχι, φυσικά. Αυτά είναι επιστημονική φαντασία, έτσι. Λέμε τώρα. Εμείς, το νου μας. Χθες πήγε αντιπροσωπεία παικτών στην έκθεση. Βίωσαν την απόλυτη αποθέωση, ο κόσμος, συνθήματα για τον Πανθεσσαλονίκιο Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινουπολιτών. Αποθέωση, πραγματική, συνθήματα. Νάτι, νάτι, πρωταθλητές για τον ντάμπλ. Ο κόσμος με τρέλα. Με τρέλα δείχνει πόσο πολύ αγαπάει, πόσο κοντά είναι. Πόσο κοντά είναι στην ομάδα. Πόσο πολύ λάτρεψε αυτό που έγινε πέρσι. Και πόσο πολύ θέλει αυτό να ήταν μόνον η αρχή, η απαρχή. Και όχι κάτι το οποίο το διεκπεραίωσε η ομάδα και τέλος. Ο Γιαννούλης που εχθές ήταν στην έκθεση, ο Μίσιτς, ο Ζίβκοβιτς και ο... Πες τον, ακόμα ένα, ο Σφιντέρσκι, ο Σβαρόφσκι. Γιαννούλης, Μίσιτς, Ζίβκοβιτς και Σβαρόφσκι υπέγραψαν χιλιάδες αυτόγραφα με το χαμόγελο στα χείλη, ωραία, ομοιόμορφα ντυμένη με τη στολή της ομάδας. Χαμογελαστή, επικοινωνιακή, παιδάκια, αγκαλιές, φωτογραφίες, έτσι πρέπει. Εξωστρέφεια, ήταν στο περίπτερο της Πρωτέργεια. Λατρεία, το παιδάκι που τον βλέπει τον παίκτη στην τηλεόραση και ίσως ο μπαμπάς του ακόμα δεν τον έχει πάει στο γήπεδο, το να προσεγγίσει και να δει το ίνδαλμά του και να διαπιστώσει από κοντά πόσο πιο όμορφος, ας πούμε, είναι ο Σβιντέρσκι. Λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου, μία μπίμπι που μου ήρθε στο μυαλό, να βγει φωτογραφία, ένας πανικός, σας λέω, στο περίπτερο. Χαμός, χαμός. Και έτσι πρέπει. Ουρές, ο κόσμος, όπως είπα, λατρεία, έτσι θα πάμε στο διάλειμμα, θα ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσετε κι εσείς, να τα πούμε αντάμα όπως κάνουμε 21 χρόνια.
με ανοιχτές γραμμές. Και στις εύκολες και στις δύσκολες. Θυμίζω απλά ότι στο Regency Casino Θεσσαλονίκης, στο Βεργίνα Θέατρο, σε έναν καταπληκτικό χώρο, υπέροχο με τις καναπεδάρες, για μόνο 5 παραστάσεις ο Γιώργος Θεοφάνους, 13, 14, 21, 27 και 28 ενάτου, 30 χρόνια Γιώργος Θεοφάνους, με φοβερά κομμάτια γραμμένα από τον ίδιο, για τον Τερζή, για τη Χαρούλα Αλεξίου, για το Ρέμο, για το Βέρτι, για πολύ μεγάλους καλλιτέχνες. Ο δικός μου ο δρόμος, 30 χρόνια Θεοφάνους, ένα πρόγραμμα καταπληκτικό. Όλο το 24ωρο στο καζίνο, 2310 491 291 ή στο ticketservices.gr ή στα public, τα καταστήματα, εκεί, και επισκεφτείτε και το περίπτερο του Regency Casino Θεσσαλονίκη στην έκθεση. Θα σας περιμένουν εκεί χαμογελαστά πρόσωπα με πλούσια δώρα. Ο Θεοφάνος που έχει αφήσει το δικό του στίγμα ήδη στο ελληνικό τραγούδι. Αύριο αν σταματούσε να έγραφε, που λέει ο λόγος, έχει γράψει πραγματικά κομμάτια που θα μείνουν διαχρονικά. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έτσι. Πάμε, πάμε, εδώ είμαστε! Εδώ είμαστε, 2310-287-888. Αδερφέ μου, δασκαλάκι, αδερφέ μου, αδερφέ μου. Εδώ είμαστε, υπάρχει μήνυμα, υπάρχει μήνυμα που θα το διαβάσω χωρίς να πω το συντάκτη του μήνυματος, χωρίς να εκθέσω οικογένειες, υπολείψεις, που μου γράφει οικογενειάρχης, είναι από τους οικογενειάρχηδες, αυτός είναι ο πληθυντικός αριθμός, που μου γράφει, ωραία όλα καλά στον αγιασμό, συγγνώμη, αλλά κάποιες μαμάδες ήταν ντυμένες χθες, λες, και γύριζαν ή πήγαιναν στο Μάκι Δημάκι, στα μπουζούκια. Επειδή έτυχε και εγώ να παραβρεθώ στον αγιασμό, τον δικό μας αγιασμό, θα πω ότι ναι, ναι, είναι η αλήθεια. Υπήρξαν μαμάδες που ήταν βγαλμένες μέσα από το Victoria's Secret, υπήρξαν μαμάδες που ήταν βαμμένες, ντυμένες, στολισμένες, με τρόπο που δεν συνάβει, θα πω έτσι, εύσχημα προσπαθώ να το πω, με τον αγιασμό, αλλά για πασαρέλα. Χειροκροτήθηκαν, γύρισαν κεφάλια, βεβαίως, τα πάντα όλα, μπράβο, μια μάνα μπορεί να κρατηθεί σε άριστη κατάσταση, ειδικά μάνα από το παιδί της είναι σε μεγαλύτερη τάξη. Μπράβο, έχουμε να πούμε εμείς, χειροκροτούμε και επικροτούμε. Οι μπαμπάδες ξέρεις τώρα, εντάξει, okay. Δεν είναι. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς, 2310-287-888. Καλημέρα σας, ναι. Μήπως γνωρίζετε. Ω, μάρε τσουκνίδα, τι έχεις κάνει σήμερα. Έχεις μοιράσει. Τι κλωδόγια, τους έριξα όλους. Όχι, όλες, φίλε, τι σκόνη ταΐζεις. Έτσι, έτσι. Άντε, βαρέθηκα όλοι να βγαίνει ο Γιώργος πρώτος. Ή ο Παναγιώτης. Έλεω, τέλος πια. Τέλος πια στο μονοπόλιο. Δίνω ένα τέλος, άμπρα. Ένα τέλος. Μονοπόλιο έχει γίνει, δεν γίνεται τέτοια. Λοιπόν, Κωστή, μήπως γνωρίζετε τι πρέπει να επανέλθει στους αγιασμούς συγκεκριμένα. Στους αγιασμούς, συνθήματα για τον ΠΑΟΚ, γιατί και αυτό μου χτυπήσε. Όχι, αγιασμός. Όχι, Κωστή. Η μπλε στολή για τις μαμάδες. Η μπλε στολή, τι ποδιά δηλαδή. Ναι, η ποδιά, μπράβο. Ναι. Να έρχονται οι μαμάδες με ποδιά, είσαι επικίνδυνος. Ναι, αλλιώς δεν γίνεται. Ξέρεις πώς λέγεται αυτό, έτσι. Θα σου το πω στα ίσια. Ερωτική φαντασίωση, φίλε. Όχι, απλά είναι αυτό που είπες πριν. Είναι αυτό που είπες πριν. Κάποιες μαμάδες ήρθαν όντως. Άστο, σαν έφυγε. Πραγματικά δηλαδή. Συγγνώμη, η κοπελιά, από ποια πασαρέλα είσαι. Συγγνώμη, μιλήμε. Και μαμάδες τώρα, όμορφες κιόλας, έτσι δεν είναι. Μίλαμε τώρα. Και, και ξέρεις που είναι το θέμα. Ότι κάναν ότι δεν σε βλέπ, ότι δεν κοιτούσαν, ότι δεν καταλάβαιναν. Όχι, τι... κατά λάθος βάφτηκα έτσι και ντύθηκα. Ναι, 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 ναι. Δεν προλάβαιναν κτλ. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Είναι όμορφες, δεν χρειάζεται να το κρύβουν. Ο Θόδωρος ο Αλεπίδης μου γράφει. Επειδή ήμουν στο Μάκι Δημάκι προχθές, επιβεβαιώνω ότι όντως είδα εκεί αυτές τις μαμάδες. Το ρεπορτάζ λοιπόν, είναι φίλε άμεσα, έτσι δεν πέφτει τίποτα κάτω. Φυσικά. Κωστή, το μόνο που χρειάζεται ο ΠΑΟΚ να κερδίσει τον Ατρόμητο είναι να είναι στο μισό σοβαρός όπως την περσινή χρονιά. Ακριβώς. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Μπάλα μπορεί να παίξει και λίγο αργότερα. Θέλουμε τη νίκη να αρχίσει η ομάδα να ρολάρει. Μαχαίρι στα
δόντια. Στα τρεις δόντια λέξεις και λέω. Εγώ λέω τρεις λέξεις. Πάνω. Μαχαίρι στα δόντια. Αυτό. Όσο για αυτό που προσπάθησαν να περάσουν ότι ο Σαββίδης έβρισε ή έδιεξε τον Αυγενάκη, εμείς εδώ ακόμα νομίζουμε... Συγγνώμη, δεν το έκαναν για να δείξουν τι παλικάρι που είναι. Ήταν, προσπάθησαν να δείξουν πάλι ένα πρόσωπο, ο άξεστος, ο έτσι, ο απολύτιστος και τα λοιπά, που δεν σέβεται τους θεσμούς και αυτά. Ο Ζουλού, πώς θα είναι ο Μαου και τα λοιπά. Ασχέτως που εμείς θα γουστάραμε αν ίσχυε αυτό το σενάριο, αλλά θέλω να λέω την αλήθεια σε εσάς. Δεν θέλω να παρουσιάζω μια όχι, εικόνα ψεύτικη. Όχι, απλά εμείς εδώ ακόμα βλέπουμε όνειρα ότι όχι δεν γίνεται έτσι, όχι κάποιοι ακόμα νομίζουν ότι είναι αλλιώς τα πράγματα. Αν δεν σοβαρευτούμε και εδώ και δεν πάμε όντως με το μαχαίρι στα δόντια, όχι μόνο οι παίκτες όλοι, τότε δεν θα μπορούμε να το διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα όπως πρέπει. Αυτοί βλέπεις τι γίνεται. Δεν αφήνουν να πέσει το παραμικρό. Ακριβώς. Το παραμικρό. Νομίζω αυτό θα κάνει πλέον και ο Λευτέρης Δούκας, όπως και χθες υπήρξε άμεσο ποστάρισμα για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν θα πέφτει κάτω τίποτα. Κωστή, συμφωνώ και με κάτι που είπες. Βγάλτε τη δήλωση του προπονητή του Ολυμπιακού και βάλτε την παντού. Μέσα στα αποδυτήρια παντού. Δεν με νοιάζουν οι όμιλοι του Champions League, με νοιάζει το πρωτάθλημα. Εσείς, λέω χθες στους παίκτες που πάω, εσείς θα αφήσετε να σας το πάρει ο άλλος έτσι. Βγάλτε εγωισμό, όχι, μιλάω για τους πρωτοκλασσάτους. Βάλτε το, δείξε βιντεάκια, δείξε ξανά το περσινό γκολ, όλα τα πάντα. Πορώστε τους παίκτες. Πορώστε τους παίκτες να μπαίνουν μέσα και να μην μας άνε τίποτα. Μόνο νίκη με Ατρόμητο, είναι πολύ δύσκολο μάτς όλα που έρχονται. Δεν έχει σημασία που όλος δεν έχει προπονητή να έρθει έτσι. Όλα είναι δύσκολα. Ίσα. Καμία υποτίμηση. Τίποτα. Καμία υποτίμηση. Θα τα πούμε για αυτό το μάτσο όταν έρθει η ώρα. Είναι ειδικός ειδικών. Φιλιά, λοιπόν, γεια σου Μανόλο, γεια σου Τσουκνίδα. Παιδιά, φάλαινα σε παραλία της Πρέβεζας. σίγουρα δεν ήταν κάποια... Δηλαδή δεν θέλω να είναι ρατσιστικό υπονοούμενο για κάποια... κάποιον κολυμβητή ή κάποια κολυμβήτρια που είχε παραπάνω κιλά. Όχι, όντως λέει, φάλαινα στην παραλία Λευκάς της Πρέβεζας. Ναι, καλημέρα! Ναι! Καλώς το παιδί! Τι κάνετε? Γιώργο! Ναι, σε ακούω. Την είπα την είδηση μόλις τώρα. Αν ίσχυε ότι το κολύμπι αδυνατίζει, οι φάλαινες που κολυμπάνε όλη μέρα θα ήταν αδύνατες. Λοιπόν, άρα είναι ψέμα. Επειδή μου αρέσει η τσουκνιδόπιτα, καλά έκανε και πήρε για να θυμηθώ να πάρω τσουκνίδες αν βρω σήμερα στη Λαϊκή για να κάνουν καμιά τσουκνιδόπιτα. Είναι ωραία, δεν ξέρω να έχεις φάει, είναι καταπληκτική πίτα. Ναι, λοιπόν, μήπως θα πρέπει η ΠΑΕ να αρχινήσει να κάνει μηνύσεις και να σταματήσει να κάνει ανακοινώσεις. Το έχουν παρατραβήξει, μην πω τίποτα άλλο, το να μιλάνε εναντίον του κυρίου Σαββίδη, πατέρα Ιού, την ομάδα μας, τον κάθε παράγοντα του ΠΑΟΚ. Θα πρέπει να πέφτουν μηνύσεις για να βάλουν μυαλό και να μην κάνουν καθόλου πίσω, ούτε να ζητάνε τη συγγνώμη τους, να πέφτει ένα ποσό το οποίο να δίνεται σε ένα οργανισμό ή στο συγκυβωτό του Νόη, στο χαμόγελο του παιδιού. Φτάνει πια. Δηλαδή το έχουν παρατραβήξει τόσο πολύ, η ασυλία που είναι σε αυτούς τους ανθρώπους είναι το κάτι άλλο, Κώστα μου. Έτσι ακριβώς. Έτσι, δεν έχω να προσθέσω, να αφαιρώσω τίποτα. Ούτε δασία. Συγγνώμη. Δεν θέλουμε συγγνώμη. Ούτε δασία. Η συγγνώμη είναι από τους ανθρώπους, δεν από τα χτήμη. Είναι χειρότερο από τα χτήμη. Τόσο λάσπη. Εάν αυτός ο άνθρωπος ήταν κάτω σε μια ομάδα δικιά σας, ήταν στην ΑΕΚ, ήταν στον Πανιόν, ήταν στον Παναθηναϊκό. Μην μπαίνεις καν στη διαδικασία αυτή της υπόθεσης. Αυτό σας πειράζει. Σας πειράζει που πρώτη φορά ο συγχωρεμένος Πατελάκης είχε πει δεν σας το δίνουμε τον κούδα. Επί 7 ετίας επί χούντας, έχουν σχυλιάσει με τον ΠΑΟΚ. Από τότε δεν μπορούν να ανεχτούν αυτό το οποίο έγινε πέρσι και πρόπερσι. Δεν μπορούν να το χωνέψουν. Και χρόνια δεν μπορούν να χωνέψουν τίποτα από πάνω στο δεύτερο, Κώστα μου. Τίποτε. Τίποτε. Αυτοί έχουν την εντύπωση ότι έχουν την πότα, ότι είναι το τρίτο Ράιχ και θα μας πατήσουμε τις αρβίλες. Όχι ρε μάγκες.
φτάνει πια. Και οι υπόλοιπες ομάδες να ξυπνήσουν. Μπράβο τον Ολυμπιακό Βόλο, αν αποχωρήσει από το Νόβα και την ΑΕΚ. Να δουν τι εστί, να καταλάβουν επιτέλους ότι ο κόσμος ξύπνησε. Δεν κοιμάται. Έτσι είναι. Όπως το λες. Όπως το λες. Δεν έχω να προσθέσω να αφαιρέσω τίποτα. Τα πες τέλεια. Τα πες τέλεια. Να είστε φιλιά, καλά. Φιλιά. Αυτό που είπαμε και χθες. Δεν αφήνεις να πέσει κάτω τίποτα. Δεν αφήνεις να πέσει κάτω τίποτα. Εδώ υπάρχει, μένεται ένας πόλεμος. Είναι μια μάχη η οποία είναι εν εξελίξη. Έχει φουντώσει σε κάθε επίπεδο. Σε κάθε επίπεδο. Μου έλεγε χθες άνθρωπος που είναι χρόνια στο μάρκετινγκ. Δεν έχετε καταλάβει, λέει, εσείς οι παοκτσίδες, τι μεγάλη τρίπλα σε επίπεδο μάρκετινγκ, τι άδειασμα έχει κάνει ο μεγάλος με το ΠΑΟΚ TV. Σε αυτούς που ετοίμασαν έναν μηντιακό, έναν οικονομικό, μικρό θάνατο οικονομικό για τον ΠΑΟΚ. Σε αυτούς οι οποίοι τον πήγαν σε ένα μονοπάτι που θέλησαν να νομίζουν ότι τον οδηγεί σε ένα αδιέξοδο. Και κάνεις έτσι ένα, λέει, ένα έτσι, ένα κλικ και βγαίνεις, λέει, σε μια παιδιάδα γεμάτη, λέει, με άλογα, γεμάτη με καταράκτες, γεμάτη με δέντρα. Και μου το περιέγραψε έτσι. Αυτό είναι το ΠΑΟΚ TV. Μεγάλο άδειασμα, μεγάλο τρίκ, μεγάλο κόλπο που δεν το περίμενα. Τι θα κάνει, θα τα δείξει το Open. Και τι έχει, τι μας νοιάζει. Σημασία έχει που δεν θα πάρει λεφτά από την Nova ή από την ΕΡΤ. Αυτό. Εκεί, μέχρι εκεί έφτασε το σχέδιό τους. Την αντίδραση του κόσμου, την μαζική αντίδραση, γιατί αυτή είναι μια πολύ δυνατή απάντηση, παιδιά. Σε όλα αυτά που μας επιφύλασαν τόσα χρόνια και λέγαμε, αυτή είναι η πιο είναι ένας ομός, άμεσος, ανώθευτος τρόπος για να πεις εγώ είμαι δίπλα σου. Με τα 4,99, με τα 4,99. Θα πιω έναν καφέ λιγότερο. Θα φάω ένα σάντουιτς λιγότερο. Και αν δεν έχω τα 4,99, μαζί με άλλα δύο φιλαράκια μου θα βάλουμε από 1,5 ευρώ που δεν παίρνει ούτε τσίχλα και θα δω την παοκάρα. Απλά πράγματα. Πάμε, πάμε γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον Παναγιώτη. Όπως μας είπε ο Μανώλης, έτσι πήραμε με τη σειρά. Σωστά. Λοιπόν, πρώτα και κύριο, θέλω να ζητήσω συγγνώμη από αυτούς που μας ακούν, εκούσια και ακούσια. Υπάρχουν και οι εκούσιοι, έτσι. Ναι, φίλε. Πάρα πολύ. Ναι. Αποδείχτηκε χθες με το φίλο που πήρε να μας πει ότι το Καραϊσκάκης είναι μια εκκλησία και εκεί ενώ η θύρα 4 και εσείς εδώ. Εντάξει, οκ. Ναι, okay, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Γι' αυτό θέλω να πω, ποτέ όσο ήμουνα δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο που λέγεται αρχηγός εκεί και... Ποτέ δεν επιτέθηκε κανένας που άκουσε σε κανέναν αντίπαλο. Ποτέ, όμως. Έτσι. Πάντα έτσι. Ήταν σε άμυνα. Πάντα. Και πολλό μάλλον δε, πολύ σε έναν. Αυτό ποτέ. Αυτό ξέχνα το, δεν υπάρχει. Ποτέ. Δεν υπάρχει ποτέ. Όχι. Ρωτήστε αυτούς που ήταν δίπλα στο Μανάβη. Απαγορευτικό. Πολλοί να πάνε σε έναν. Δεν υπήρχε περίπτωση. Λοιπόν, γι' αυτό λέω και αυτό το πιστεύω αυτό, ότι για όλα τα κακώς κείμενα σε αυτή τη χώρα φταίει ένας παοξής, να ξέρετε. Γιατί ψάχνουν και μας βρίσκουν και μας κάνουν να μιλιάζουμε και να κάνουμε γιατί ο πρόεδρος μας και ευεργέτης μας βγήκε με το φανελάκι εκεί, αισθανόταν οικία γιατί ήταν στο χώρο του, στο σπίτι ήταν του. Μέσα στο σπίτι κειμένη. Του. Και σου λέει τι, δεν είπαμε ότι δεν θα έχουμε κάμερες. Ναι. Το μπούλο. Δηλαδή δεν ήταν καθόλου στημένο αυτό. Καθόλου. Μα επίτηδες θέλησαν να εκθέσουν, δεν ξέρω, τον Αυγενάκη να εκθέσουν, τον Ιβάν να εκθέσουν και τους δύο να εκθέσουν. Δεν ξέρω. Δεν έχουν τέτοια... Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Απλά όταν έχει συμφωνηθεί συνάντηση χωρίς κάμερες, μάλιστα με έναν που ξέρεις ότι δεν είναι φύλαπρος κείμενος. Με έναν που εξυπηρετεί συγκεκριμένο σκοπό, που έχει συγκεκριμένη φρασιολογία, που έχει συγκεκριμένη τοποθέτηση. Ξέρουμε, δεν είναι. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν ξέρει. Μην νομίζετε ότι δεν ξέρουν ο Ιβάν και το επιτέλειο. Τα γνωρίζουν όλα. Λοιπόν, δύο πραγματάκια ακόμα να πω.
Πρώτον για, το, για τα 4,90 που λέμε και αυτό. Εγώ σε άσχητο το, πήγα να πάρω ζωοτροφές, ας πούμε, από ένα χώρο. Το παιδί εκεί που με εξυπηρέτησε είδε τη σημαία που έχω στο αμάξι και λέει, εγώ που λες, λέει, φιλαράκι, έχω διαρκείας, αλλά τα 4,90 τα πληρώνω. Φυσικά. Λέει, για να... Πολλοί από εμάς. Και εμείς έχουμε δημοσιογραφική, να δηλαδή, πούμε, ένα... τι άνετα. Θέλετε, είναι... φίλε, να πούμε. Δηλαδή, δεκατά... αυτός που είναι, κάνει μια αλφα δουλειά, να πούμε, που είναι... Που είναι ένας απλός μεροκαματιάρης. Είναι ένας μεροκαματιάρης, πληρώνει το 5 ευρώ αυτό, γιατί, γιατί κατάλαβε τι γινότανε. Αυτό θέλω να εξηγήσω, όχι ότι δεν το έχει ανάγκη το 5 ευρώ. Πολλοίς κόσμος, πολλοί από εμάς, άντε να το πω έτσι με πρώτο πληθυντικό, πήγαμε στο γήπεδο και δώσαμε αυτά τα 4,99, γιατί. Γιατί έτσι νιώθουμε ότι συνδράμουμε σε όλο αυτό που γίνεται. Ότι συμμετέχουμε, δεν είναι μόνο πρακτικός σκοπός. Λοιπόν, α, να δω το μάτς. Άσε που είδα πολύ κόσμο μέσα στο γήπεδο που είχε, έβλεπε το μάτς, είχε και το κινητό μπροστά για να δει, να το ξαναδεί, να ξαναδεί τη φάση, λοιπόν, σε αργή κίνηση κτλ. Είναι, είναι πολύ περίεργο αυτό που συμβαίνει, έτσι, θα το καταλάβουμε σύντομα. Ναι, να σου πω κάτι τώρα, αυτό πρώτη φορά να μιλήσω για τον εαυτό μου, ειλικρινά δηλαδή δεν θέλω να το... Αλλά θα το μοιραστώ μαζί σας γιατί, για να καταλάβουν οι, οι νεότεροι και... Εγώ πήγαινα, έπαιρνα τα εισιτήρια για, τη, για τους αγώνες. Ναι. Ξέρεις πώς και τι. Πολλά χρόνια. Έκοβα το πρώτο εισιτήριο, το έβαζα στην τσέπη μου, έβαζα μέσα το αντίτιμο και μετά συνέχισα και έδινα τα εισιτήρια στα παιδιά. Μπράβο. Την καψούρα μου εγώ την πληρώνω. Είμαι βέβαιος για αυτό που λες. Την καψούρα του την πληρώνει. Αν κάποιος υπάρχει εκεί έξω που θα το αμφισβητήσει αυτό, θα έρθει να με βρει και να, τον, να με εξηγήσει πώς και γιατί. Τα πες όλα. Έτσι. Τα πες. Λοιπόν, α, τα άλλα όλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Έγινε Παναγιώτη μου. Σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. Δύο γραμμές ακόμα πριν το διάλειμμα. Ναι! Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το δεν παιδί. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί χρειάζεται να απολογείται ο Παναγιώτης. Δεν είναι τίποτα. Το είπε έτσι γιατί προφανώς υπάρχουν περιπτώσεις που... Έτσι. Υπήρξε άνθρωπος που με ρώτησε. Ξέρεις, λέει, πολύ, ξέρεις, λέει, πού μπορούμε να το δούμε σπασμένα και τα λοιπά. Εδώ υπήρξαν και αναρτήσεις και στην ομάδα μας. Ναι, παιδιά, ναι, τε, είναι η ερώτηση από την αρχή, είναι όλη λάθος, τελείως. Το ξεκόβουμε το ερώτημα, δεν, δεν θα ανεχτούμε αυτό το ερώτημα. Ειδικά τώρα για αυτή την περίπτωση του ΠΑΟΚ TV. Έτσι. Είναι σαν να βάζεις, σαν να ανοίγεις μια, μια τρύπα στη τσέπη, που με πολύ κόπο βάζεις μέσα κάποια νομίσματα για να μαζέψεις, να βγεις από μια κατάσταση. Είναι σαν να είσαι σε πόλεμο, Κωστή, και εσύ να ανοίγεις τα σύνορα και να φέρνεις από την πίσω πόρτα. Ακριβώς, ακριβώς. Ή να ανοίγεις τον εχθρό, να του λες του εχθρού, εδώ είμαστε. Σε αυτά τα ορίγματα, εκεί είναι τα όπλα μας, από εκεί μπορεί να μπεις. Είναι ακριβώς αυτό. Ακριβώς. Λοιπόν, ο κύριος Αργενάκης που είδε στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με αυτά που γράφτηκαν στον τύπο, έτσι, όχι αυτά που ξέρουμε, είχε, λέει, συνάντηση με τον κύριο Ιβάν Σαββίδη, τον Θόδωρο Καρυπίδη και ένα κάποιος παράγοντες του Ηρακλή. Ναι. Γιατί δεν βγήκε βίντεο από καμία άλλη συνάντηση. Έλατε. Και βγήκε μόνο για τον Ιβάν Έλατε. Σαββίδη. Έλατε. Πρώτη απορία, έτσι. Κωστή, κάτι άλλο. Ήρθε εδώ ο Πρωθυπουργός πριν από μια εβδομάδα, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Ήρθε και ο Μητσοτάκης. Ναι, ναι. Και ανακοίνωσε ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης θα καθυστερήσει 10 χρόνια. Το 23. Ναι, τελικά. Για να ξεκινήσει τις δοκιμές το 20, έτσι, χωρίς απλά το σταθμό του, της Βενιζέλου. Ναι, ναι. Είδες εσύ να ανοίγει η Ρουθούνη, να ανοίγει μύτη, να ακουστεί κάτι? Τίποτα. Για ένα έργο το οποίο κάποτε ερχόντουσαν και μας ήταν σε μακέτο που το έλεγε και ο Σιμίτη. Σε μακέτο που έλεγα και εγώ κάποτε στο παρελθόν. Ναι. Και ερχόντουσαν και μας λέγανε ότι θα γίνει σε 15 χρόνια. Και τώρα που φτάσαμε ένα κλικ, ας πούμε, να ξεκινήσει έστω και δοκιμαστικά, ήρθε ο Πρωθυπουργός και το ουσιαστικά είπε ότι περιμένετε ακόμη, ρε παιδιά. Στην Αθήνα έτσι πρέπει να φτάσει λίγο μέχρι τις Κουκουβάουνες. Και μετά εδώ. Πάει, καλά, ναι, έτσι, έτσι και εσείς εδώ θα περιμένεις. Είναι και φίλε όλοι τους ντροπιαστικοί και αυτοί οι οποίοι εγκαινίασαν μία στάση. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ. Θλιβερό. Μία είναι στάση, δηλαδή... Ανάλογα ποια στάση είναι, Κωστή. Τι να σου πω. Υπάρχουν διάφορες. Υπάρχουν στο Κάμα Σούτρα που ήταν γενιά στάσεις και ήταν σημαντικές. Υπάρχουν διάφορες.
Αλλά και αυτοί εδώ που τι κάνανε, είδα και παιδιά, μην διαδένα. Τι μετρό, τι μετρό. Μετρό μετά, αργότερα. Μετά, εντάξει, έχετε χρόνο, εντάξει. Κωστή μου, ο πόλεμος που θα δεχτούμε φέτος θα είναι έξω πραγματικός. Λυσαλαίος. Με κάθε μέσο, με κάθε τρόπο. Επειδή η ομάδα που έχει καθιερώσει το φαταουλισμό και στην ελληνική κοινωνία και στον ελληνικό αθλητισμό, θα κάνει τα πάντα για να αρθίσουν στους τίτλους μετά από 3 χρόνια. Τα πάντα. Δεν μπορούν αυτοί, δεν μπορούν να ανεχτούν. Και όχι, όχι μόνο οι ίδιοι, οι οπαδοί τους θα τους κυνηγάνε, φίλε, με καδρόνια, αν χάσουν 3η χρονιά το πρωτάθλημα. Γι' αυτό λοιπόν... Αν είμαστε μία γροθιά, έτσι, δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα. Και ας έχουμε και 7 κλάσεις καλύτερη ομάδα και ας έχουμε τίποτε. Μόνο αυτό, έτσι. Για πώς βλέπουν αυτοί τον ελληνικό πληθυσμό και τον ελληνικό ποδόσφαιρο. Σε χάνουμε, Χρήστο, σε χάνουμε. Δεν έχεις καλό σήμα. Πάμε. Καλημέρα. Έπεσε. Ναι, καλημέρα. Διάλειμμα. Και επιστρέφουμε. Θυμίζουμε ότι η χορηγία πρώτης ώρας, ηλεκτρονέτ, Παμπουκίδης Νικολαίδης. Εκεί θα βρείτε τα πάντα, ειδικά τις ΙΕΛ τηλεοράσεις, αφιγραντήρες, κλιματιστικά αυτήν την εποχή. Αιγαίων, πεντανόστιμο ψάρι. Και στο δικητήριο 214.000 και στο ρεόκαστρο 69-56-66 και με χώρο εστιατορίου και στους δύο χώρους. Νικολαίδης από το Ζαχαροπλαστεία, φανταστικό παγωτό, τουρτάρες, ψωμί, ζυμωτό, βυζαντινό, τα πάντα όλα και το πρωί καφεδάκι και τυροπιετοειδή. Και βέβαια κρεατούμπα 9-26-7-40, υπέροχο κρεατικά απέναντι τη θύρα 8 του γηπέδου της Τούμπας. Θα πάμε σε διάλειμμα. Και θα επιστρέψουμε με κομμάτι που χρωστάω και θέλω να αφιερώσω κάπου. Ζεμπεκιά με εκτόπισμα. Θεωρώ ότι είναι στην τριάδα. Αν υπάρχει μια Αγία Τριάδα, ας με συγχωρέσουν για τον όρο οι φίλοι ακροατές. Είναι μέσα στην τριάδα των ζεμπέκικων. Πάμε στις γραμμές, δεν υπάρχουν αυτά. Δεν ξαναγράφονται, δεν υπάρχουν αυτά τα κομμάτια. Το ζεμπέκικο και ο βαλσαμωμένος θέλει να σηκωθεί να χορέψει. Και ο ξενέρωτος νιώθει ότι ξαφνικά κυλάει αίμα ζεστό στις φλέβες του. Και ο ξενέρωτος νιώθει μια δύναμη να τον σμπρώχνει. Και αυτός που μπορεί να μπερδέψει τα πόδια του ζεμπέκικο θέλει να σηκωθεί και ας μπερδευτεί. Και ας μπουρδουκλωθεί και ας ανατρέψει τον εαυτό του. Αυτά. Πάμε. Γραμμές 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα, εγώ είμαι. Καλώς το παιδί, καλώς το, ναι, βεβαίως. Καλημέρα. Από την Αλεξανδρούπολη παίρνω, Γιώργος λέγομαι. Γεια σου ρε Γιώργο. Είναι η πρώτη φορά που παίρνω. Και τελευταία! Και μου το κλείνει. Μη στράχωριες, από εδώ και πέρα θα τα λέμε μάλλον. Έχεις πολύ ΑΕΚ εκεί, πολύ ΑΕΚ έχεις εκεί. Ναι, έχουμε εδώ τον Ντέμι, ο Ντέμις, η καταγωγή του από εδώ και έχει ΑΕΚ αρκετό. Αλλά έχουμε και πολύ δυνατό. Έχει, εννοείται. Έχουμε και ακαδημία εδώ του ΠΑΟΚ στον Ποντιακό. Μπράβο. Πάρα πολλά παιδιά. Μπράβο. Κωστή, ήθελα να πω ότι μιλάμε πάρα πολύ για την εικόνα που έδωσε ο Ιβάν Σαββίδης με τον Αβγενάκη. Ναι. Υπάρχει όμως και μια άλλη εικόνα, την οποία πρέπει και αυτή να την αναφέρουμε, γιατί πρέπει να τους ξεμπροστιάσουμε λίγο κι εμείς. Υπάρχει να την πεις, λοιπόν, γι' αυτό είναι ανοιχτό το μικρόφωνο μας. Υπάρχει και η εικόνα λοιπόν του Μαρινάκη, αγκαλίτσα με τον υπουργό, με τον... Με τον Βορύδη. Με τον Βορύδη. Με πουράκια, εδώ στην παραλία μας. Σε ένα μαγαζί που φαντάζομαι δεν ισχύει ο αντικαπνιστικός νόμος με την πουράκλα στο χέρι του... Όχι, φίλε. Λέει ότι από 120 κιλά και πάνω δεν πιάνει. Ειδικά αν είσαι ιδιοκτήτης ομάδας που διώκεσαι ποινικά και είσαι, να πούμε, υπόδικος, δεν πιάνει ο νόμος. Δεν τα ήξερες αυτά, μάλλον. Το αστείο στην εικόνα είναι ότι έχει ένα γυρισμένο κεφάλι που από ό,τι φαίνεται είναι γνωστού ποινικολόγου. Τι γνωστού ποινικολόγου, Κούγιας, από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, άναβα. Λοιπόν, μια ωραία πεταλούδα. Αυτό, ναι. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, μια πάρα πολύ ωραία Πέροχη. Εικόνα, την οποία Ηλιόπουλος. Θα πρέπει να τη βγάλουμε προς τα έξω για να δείξουμε στην ελληνική κοινωνία τη σχέση ανάμεσα στην πολιτική, στους πολιτικούς, στους ποινικούς, γιατί κάποιοι από αυτοί είναι
ποινική. Νομική, ναι. Ποινικά, ναι. Έτσι, όχι ενώ. Α, κάποιοι από αυτού δεν έχουν ποινική. Ναι. Διώκονται. Διώκονται ποινικά και φυσικά τη δικαιοσύνη. Τι ωραίο γαϊτανάκι, όλη η αγκαλίτσα πιασμένη, ε! Είδες. Ακριβώς. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι εμείς εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, επειδή είμαστε πάρα πολύ ευαίσθητοι στο θέμα της Μακεδονίας, πέσαμε νομίζω σε μια παγίδα, την οποία σιγά σιγά αυτό το κουβάρι αρχίζει και ξετυλίγεται. Είναι ωραίο να αγαπάμε την πατρίδα μας, να αγαπάμε τα πιστεύω μας, και εγώ ως Πόντιος το λέω και με ένα τέτοιο παραπάνω. Mm-hmm. Απλώς το θέμα είναι να μην μπαίνουμε στις παγίδες που μας βάζουν οι πολιτικοί. Δεν ξέρω αν άκουγε σήμερα από την αρχή που είπα ότι όπως ξεσκίσαμε τους προηγούμενους που έβαλαν την ταφόπλακα, έτσι τώρα πρέπει να περιλάβω και το Δένδια που μίλησε για... εντάξει, δεν ήταν λέει και προδοτική η συμφωνία, αλλά και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος βγήκε και υπέγραψε φαρδιά πλάτια, ενώ έσκουζε, αυτή τη λέξη που βγαίνει να πω, για την συμφωνία των Πρεσπών και αυτά και τι και πολίτημα. Τώρα έβαλε την υπογραφή του και κάλεσε τους πολιτικούς από τη γείτονα χώρα για να έρθουν στη ΔΕΘ και προς μεγάλη μας έκπληξη στο χαρτί είδαμε ότι αναφέρονται σαν εκπρόσωποι με το συγκεκριμένο μα Βόρεια Τάδε, που δεν μπορώ ούτε να το πω. Ούτε να το πω. Άρα φίλε, έτσι, εμείς έχουμε τα πιστεύω μας, δεν είμαστε ούτε χρυσαυγίτες, ούτε ακροδεξιοί, ούτε φασίστες, ούτε ελληνική λύση, ούτε λαός, ούτε ανέλ, ούτε δεν με ενδιαφέρουν τίποτα από όλα αυτά. Αγαπάμε την πατρίδα μας. Και επίσης, δεν θα γίνουμε σε κανενός χέρια παιχνίδι πολιτικό για να εξυπηρετήσει τους σκοπούς τους. Τους σκοπούς του. Σε κανενός. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Γιατί όπως είδες, είμαστε και μόνοι μας. Είμαστε μόνοι μας. Αυτό. Και κανένας. Όλοι. Ο καθένας αποφασίζει πολιτικά με διάφορα κριτήρια. Άλλο αυτό. Εμείς έχουμε το δικό μας κομμάτι που είναι η καψούρα μας που λες που είναι ο ΠΑΟΚ. Αυτό. Απλώς δεν πρέπει να πέφτουμε σε τέτοια... Γιατί δημιούργησα μια συνείδηση στον κόσμο του ΠΑΟΚ ότι υπάρχει η προδοτική συμφωνία των Πρεσπών και πρέπει εμείς να πάμε να ψηφίσουμε δεξιά. Γιατί, άσχετο. Δεν νομίζω ότι έτσι, παρασύρθηκε κανένας αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όσοι το είπαν αυτό, είχα επιχείρημα. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε. Δεν έδωσε κανένα ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, καταρχήν, δεν υπήρξε καμία εξέλιξη στη δολοφονική απόπειρα του Τζίλου. Ένα, για να ξεκινήσω από το τέλος. Δύο, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στα πράγματα όταν μου έκλεψαν ένα πρωτάθλημα στα χαρτιά την προηγούμενη χρονιά. Αυτά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Ας μην βάζουν τον ΠΑΟΚ στα πολιτικά παιχνίδια. Ο κόσμος επίσης του ΠΑΟΚ έχει αντίληψη, έχει οξυδέρκεια, έχει την οριμότητα πλέον να καταλαβαίνει ποιοι θέλουν να το βάλουν σε παιχνίδια. Τέλος. Σε κανενός τα παιχνίδια δεν θα γίνουμε εργαλεία. Αυτό έχω να πω εγώ. Αυτό. Να είσαι καλά, φιλιά στην Αλεξανδρούπολη. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι! Γεια σας! Καλημέρα! Έλα, καλημέρα. 23-10-287-888. Καλώς τον Κάραγιαν. Έλα, τι γίνεται. Καλώς το παιδί. Βλέπω τώρα στο καινούριο σύριαλ στο Sky που είναι η μετεξέλιξη της, του πώς λέγω, τα κόκκινο δωμάτιο με το ξενοδοχείο. Ναι. Ο μπάρμαν πίσω, μια μεγάλη σημαία του ΠΑΟΚ. Δείτε λίγο στα σύριαλ και στη Μουρμούρα πέρσι. Και τώρα σε αυτό που θα είναι πρώτης γραμμής. Ναι. Το σύριαλ. Ο Μπάμπης μεγάλη μορφή. Λοιπόν, βλέπεις, ο Μπάμπης φίλε είναι σαν να είναι ένας, πραγματικά ένας από εμάς, έτσι. Δηλαδή, ναι, και δεν είναι παόξης από εκεί, δεν έχει σχέση καθόλου. Άσχετο, απλά αυτός που το έχει γράψει, έχω πιάσει άπειρες φορές τη γυναίκα μου να γυρίζει και να μου λέει αυτό που το έχω ξαναδεί, με στο σπίτι το ίδιο, έτσι. Δηλαδή μην περνάς μπροστά, δηλώ, μην να κάνει τα γούρια τα αυτά όλα. Είναι πολύ, πολύ ρεαλιστικό. Είχα ακούσει μια συνέντευξη τύπου που τον πήρανε. Και λέγανε ότι το κάθε ας πούμε, ζευγάρι έχει και άλλον να το πούμε παραγωγό. Βέβαια. Άλλο σεναριογράφο. Άλλος γράφει για τους παππούδες. Ναι, αυτό ρε. Ναι. Άλλος για το νέο ζευγάρι. Ναι. Του Μπαμπή τα γράφει μια κοπέλα, έλεγε μια κυρία τέλος πάντων, η οποία είναι από Θεσσαλονίκη. Και αυτή τον πέρασε με το μικρόβιο κάπου. Είναι τελείως μέσα στο πετσί. Πάρα πολύ μέσα στο ρόλο. Μοιάζει και η συμπεριφορά του και που είναι παραπονιάρης. Και που είναι συναισθηματικός, αλλά βγάζει και μία αγριάδα όταν τον πατήσει στον κάλο, που
Όλο είναι πάρα πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Έτσι. Το ότι είναι πόντιος, ότι λατρεύει την ομάδα, τη βάζει πολλές φορές και πάνω από την οικογένεια. Ότι έτσι, είναι η διάθεσή του. Όλα τα καθορίζει όλα αυτό. Αυτό και όλα τα υπόλοιπα. Όλα. Λοιπόν, είναι πολύ κοντά. Πολύ κοντά. Εδώ θα να πω κάτι άλλο. Το είχα πει και άλλη μια φορά παλιότερα ότι πρέπει όλοι να αυτά που βλέπουμε και ακούμε να τα φιλτάρουμε καλά, να πέρα από την τρελή αγάπη έχουμε να φερόμαστε λίγο πιο έξυπνα. Όλος ο οργανισμός χρειάζεται. Και κάποια πράγματα, γιατί δεν βλέπεις τι γίνεται τώρα, ας πούμε, με όλα αυτά που έχουν γίνει τελευταία και έχουμε κάνει και εμείς τα λάθη μας. Δηλαδή, ας πούμε, ένα απλό παράδειγμα, το πανό, ας πούμε, που έγραφε UEFA Μαφία ήταν λάθος για μένα. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι όντως έχουν αφήσει το μάτι και εσύ πετάς ένα πανό εκεί και δεν το κατεβάζεις, ας πούμε, είναι σαν να δηλώσεις βαράτε. Okay. Είναι πώς θα το δεις. Άλλος το θεωρεί μια πράξη αντίστασης. Μια πράξη αντίστασης το βλέπεις εσύ, το βλέπω και ναι, εγώ. Ναι, μπορεί. Άλλος σου λέει, μα τους πας... Βάλε εσύ τη θέση σου, φύγε από ΠΑΟΞΙΣ και μπες μέσα στην UEFA για μια βόρεια-νότια προσθέσεις Μακεδονία, να πούμε. Βγάζεις τα πανό και τους βάζεις πανό UEFA Μαφία και σου ξουμού και ξέρω εγώ. Και ήδη δεν σε γουστάρουν. Ναι, δεν μιλάμε για το πανό για τη Μακεδονία, έτσι. Αυτό εγώ σου λέω γενικά. Δεν συζητάμε. Ναι. Άλλο το άλλο. Αυτό ανέφερα πιο πολύ το UEFA Μαφία, γιατί ήδη σε έχουν στο μάτι. Καταλάβες. Τόσο μάλλον έχεις και το πανό εκεί. Δηλαδή πρέπει λίγο πιστεύω να φερόμαστε πιο έξι όλοι μας. Άσχετα με τον παραγωγισμό μου. Ναι. Περισσότερη διπλωματία, λες. Φυσικά, κοίταξε, διπλωματία. Όλοι. Όλοι. Μα είναι η αλήθεια, φίλε. Είναι μαφία. Είναι μαφία. Συμπεριφέρθηκαν σαν μαφιόζοι. Απλά λες ότι εκεί χρειάζεται περισσότερη εγκράτεια, ας πούμε, και διπλωματία. Αλλά πάω και διπλωματία, όμως, φίλε, είναι δύο έννοιες που είναι δύο ράγες παράλληλες. Να πάμε μπροστά, όμως. Όπως πρέπει να μπει και ένας άνθρωπος αντίστοιχος του κάτω εκεί, του ακατανόμαστου, ένας του Σαββίδη. Ας μην και Έλληνας, δεν με απασχολεί. Ένας δικός του. Κατάλαβες τι λέω. Ναι. Να είναι μέσα σιγά σιγά να μπει μέσα κόμπα για να έχει μια καλύτερη αντιμετώπιση. Γιατί άμα συνεχίσει έτσι δεν θα αφήσουν ποτέ να περάσει. Πάντα ο Άγιος σου τυχαίνει. Όλο τυχαίο. Νομίζω τα βλέπει και ξέρει τι θα κάνει. Ήταν πολύ διδακτικό αυτό που έγινε φέτος το καλοκαίρι. Ήταν μάθημα. Όπως δεν έμαθε κατευθείαν τα του ελληνικού πρωταθλήματος και είδε ότι βρήκε τρόπο μετά να τους διαλύσει και να πάρει ένα ήττο πρωτάθλημα, να πάει κόντρα σε όλο αυτό το σύστημα, θεωρώ ότι ένας άνθρωπος της δικής του αποφασιστικότητας, επιφάνειας, ευφυΐας κτλ. Δεν θα το αφήσει την τύχη αυτό. Δεν θα το αφήσει. Δεν νοείται για μένα να μην είμαστε ενωμένοι. Πρέπει να είμαστε πιο οτιδήποτε άλλες φορές. Περισσότερο από ποτέ. Περισσότερο από ποτέ. Δεν περισσεύει ούτε ένας. Και ποδοσφαιρικά και πολιτικά και από όλες τις απόψεις. Από κάθε άποψη. Δεν υπάρχει για μένα ΠΑΟΞ να μην θέλει να δώσει τα 5 ευρώ για να δει το είναι. Το λέω συνέχεια, παιδιά. Πολύ σπάνια εγώ σας λέω κάντε αυτό. Δεν έχει πραγματικά ένα 5 ευρώ. Θα βρει, φίλε, 50 λεπτά. Θα βρεις 50 λεπτά με τον άλλον. Και πρόσεξε, για να νιώσεις και εσύ εντάξει με τον εαυτό σου. Ότι στηρίζεις όλο αυτό. Αν θες να πας κοντρά, πάνε σε αυτούς. Ακριβώς. Εκεί θα το δείξεις. Έγινε, Κωνσταντάν. Σε χαιρετώ. Χαιρετίσματα το Σούπερμαν δώσε, φιλάρα. Τα δίνω. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Πάμε στο μεθ επόμενο. 2310-287-888. Ναι. Γεια σας. Πέσαμε. Πάμε στον μεθ επόμενο. Ήταν αγκαλιασμένη αυτή. Ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Φιλάρετε, με ένα τάκλινγκ στη γάμπα. Για να μην μπω στο Ποπομάγουλο με τις καριές, δύο έριξες, φίλε, που ήταν πριν από σένα. Δύο και παρατρίχα μπορεί να έφευγα κι εγώ. Παρατρίχα. Τι να καπέφτουν όλες τις γραμμές μαζί, φτου. Να μην μας ματιάσουμε. Λοιπόν, αν προσέξουμε, είναι το εντυπωσιακό γιατί βλέπουμε όταν αναζητούμε το δράστη κάθε φορά που συμβαίνει μια... Τι να πω, μια σαχλαμάρα, μια ηλιθιότητα. Τότε ψάχνουμε ποιος το έκανε. Ναι. Το καλύτερο είναι να ψάξουμε και να διαπιστώσουμε ποιος ήταν το θύμα. Όταν είναι το θύμα ο Ολυμπιακός, όλοι έχουν ονοματεπώνυμο. Αυτοί το κάνανε, αυτοί είναι, έτσι το κάνανε, αλλιώς το κάνανε και όλα τα μέσα, ακόμα και στις ειδήσεις,
θα το πούνε με ονοματεπώνυμο. Ναι, ναι. Όταν το θύμα είναι ο ΠΑΟΚ, κάποιοι άγνωστοι το κάνουν. Ναι, ναι. Και δεν, παιδιά, έτσι, απ' έξω, απ' έξω, έτσι. Ναι, εν τω μεταξύ, γίνεται αγώνας. Μπήκαν μέσα στο θέατρο στην Αθήνα, ΠΑΟΚ. Φίλε, στο θέατρο, δεν μπουκάραν στο θέατρο μέσα τώρα. Τα ξεχάσαμε. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ένα περιστατικό, είναι πολλά. Ναι, εμένα με εντυπωσιάζει που οι άλλοι φοράνε διακριτικά, ναι. Είναι μέσα σε ένα παιχνίδι. Κάνουνε τι κάνουνε και μετά ψάχνουμε να βρούμε τους αγνώστους. Η ερώτηση που έχω να θέσω εγώ είναι η εξής. Αποφασίζει ΠΑΟΚτσής, 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 να πάει να χτυπήσει παιδί, ένα. Δεύτερον, αποφασίζει όταν θα το κάνει να φορέσει και κασκόλ του ΠΑΟΚ να πάει να δίνει το παιδάκι. Σας ρωτάω. Αν πραγματικά ισχύει, δύο πράγματα. Ή δεν είναι ΠΑΟΚ ή δεν είναι ΠΑΟΚ, φίλε. Έτσι. Με τις δύο έννοιες, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ακριβώς. Ή δεν είναι ΠΑΟΚ αυτός, δηλαδή πραγματικά με την κυριολεκτική έννοια, είναι κάτι άλλο και σκέφτηκε τώρα, ας γυρίσουμε αλλού λίγο το προβολέα, ή δεν είναι ΠΑΟΚ. Με τη μεταφορική έννοια, ότι είναι κάποιος που έχει το μυαλό του αρρωστήσει σε τέτοιο βαθμό και έχει σαπίσει τόσο πολύ που πάει να χτυπήσει ένα παιδί. Για μένα και στις δύο περιπτώσεις δεν είναι ΠΑΟΚ. Αλλά αυτό έτσι. Που με εντυπωσιάζει είναι πως στιγματίζουν χωρίς να έχει βγει κανένα αποτέλεσμα από καμιά μεριά. Ενώ όταν μέσα στο γήπεδο κάνουν φασαρίες, θυμάσαι τότε με την ΑΕΚ και το Παναθηναϊκό ήταν, ήτανε, που βγήκανε και καταδικάνε κάτω στο γήπεδο. Και ουσιαστικά έκαναν ζημιά στην ομάδα τους. Ούτε και τότε ήταν αεξίδες. Το θυμάσαι το Σισε που τον κυνηγούσαν, τον Γάλλο, που ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα. Έφυγε ο άνθρωπος και ακόμα συνέχισε να το λέει, με κλωτσούσαν, με κυνηγούσαν και με τον κλωτσούσαν μέσα, οι επιστήμονες που μπαίναν μέσα τώρα. Κατάλαβες. Αλλά αυτό δυστυχώς, πες το προπαγάνδα, πες το όπως θέλεις, συμβαίνει επειδή ελέγχονται όλα τα μέσα. Είναι αστείο πόσο ελέγχονται. Δηλαδή εξαφανίζεται κάθε τι το οποίο είναι εις βάρος των ομάδων της Αθήνας. Δεν μπορεί, δεν πρέπει να ακουστεί. Και αυτό δυστυχώς εμείς δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Δεν έχουμε φωνή. Η φωνή μας είναι ελάχιστη. Κάτω στην Αθήνα μιλάω. Άρα σε αυτή την περίπτωση να ξέρουμε ότι θα αδικούμαστε, γιατί ο εισαγγελέας δεν είδε, δεν μπόρεσε να δει με τίποτα τον Καραπαπά να πλησιάζει το διαιτητή και να του μιλάει την ώρα που θα έπρεπε να είναι, πού να πω. Μπούλινγκ στο ΒΑΡ παγκοσμίως, δεν ξέρω σε ποιες, μπορεί να είναι και στη Ζιμπάμπουε να έχουν βάλει. Να έχουν βάλει στα πουα-πουα. Μπούλινγκ. Ο εισαγγελέας δεν το είδε αυτό. Του διέφυγε. Αν ήταν κάποιος από εμάς, θα το είχε δει γιατί τι? Θα το παίζανε. Σοβαρά μιλάς. Τι λες τώρα. Θα είχαν βρει και πότε έπαθε η Λαρά αυτό που το έκανε. Πότε πρώτο είπε μπαμπά. Πότε πρώτο περπάτησε. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά. Έτσι. Γι' αυτό υπάρχει και μεγάλο πρόβλημα στο να μπορέσουμε να το ισορροπήσουμε. Δεν υπάρχει ισορροπία. Θα έχουμε θέματα. Ας μπορέσει τουλάχιστον αυτό το κανάλι που θεωρητικά μπορεί να αλλάξει λίγο τις ισορροπίες, να βάλει καινούριους ανθρώπους μέσα στη νέα περίοδο που να μπορούν να το ισορροπούν. Δεν λέω να γίνουν παοξίδες, λέω να το ισορροπούν. Γεια και χαρά. Γεια χαρά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επειδή γύρισε, το ξαναλέω, γύρισε ο προβολέας εκεί, στους πάλι οι κακοί οπαδοί, να μας πούνε αν βρέθηκαν αυτοί που ανατείναξαν το φούρνο του Κωνσταντινέα, αυτοί που έκαψαν το σπίτι του Μπίκα στην Ερυσσό, αυτοί που πλάκωσαν δημοσιογράφους, αυτοί που χτυπούσαν με σφυρί το Τζίλο, αυτοί που έριξαν μολότοφ σε θέατρο με 400 άτομα μέσα. Επειδή η παράσταση είχε τον τίτλο «Ταξιδεύοντας με τον ΠΑΟΚ». Αυτοί που κυκλοφορούσαν με τα κουμπούρια στο Αγρίνιο. Αυτοί που χτύπησαν με σιδερόβεργα τον πρόεδρο της ΚΕΔ, ζωγράφο. Και ανατείναξαν το αμάξι του παρατηρητή διαιτησίας Κύρκου. Έχω τώρα διάφορα σκόρπια στο κεφάλι μου. Εκεί, παιδιά, όλα καλά, έτσι. Δεν είδα καμία ανακοίνωση. Πουθενά δεν είδα. Καμία δεν είδα πουθενά. Και εδώ δημιουργήθηκε κάτι. Όλοι, Αυγενάκης, αυτά, υπουργοί, προπονητές του Μπαρ και του Μπαρτίνς, βγες και πες.
άλλος ένας. Παρεπιπτόντως, αυτός που έκανε εδώ πέρα τον πεθαμένο, ξαναδούλεψε πουθενά, ο ηθοποιός με το δαγκωμένο χυλάκι. Πουθενά! Θυμάσαι τι είχα πει την επόμενη μέρα. Αυτός στιγματίστηκε για πάντα. Η ξεφτύλα του θα τον συνοδεύει για πάντα για αυτό που έκανε. Για το θέατρο. Εδώ ο Γκάρθια, πώς το λέγανε αυτός. Που έπεσε και έκανε να μπουν το σκοτωμένο από τη χαρτοτενία της Σερπαντίνα. Δεν δούλεψε πουθενά μετά από εκεί. Και ούτε θα δουλέψει. Ούτε θα δουλέψει για αυτό που έκανε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θυμίζουμε λαδόκολα από το κορδελιό στο χαμάγκιο. Εκπληκτικά πράγματα, υπέροχες γεύσεις. 705-750. Διαλεχτά κρέατα, υπέροχα γλυκά σε ένα καταπληκτικό χώρο πλήρως ανακοινισμένο. Κλιμάρτ 917-46. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, κεντρικά στήματα VRV. Από τον Κώστα και ο Σε, που γνωρίζει όσο κανένα άλλο στον κλιματισμό, τηλεφωνήστε στο 917-46 με το 2310 μπροστά και ενημερωθείτε, σα κάνει εξαιρετικές τιμές. Και βέβαια, Tenda Home, οι τεντάρχες μας, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, 35 χρόνια. Τέντα αντιανεμική ζελατίνα. Τώρα που έρχεται, κλείστε τον μπαλκόνι σας, κερδίστε ένα δωμάτιο. 430-011 για ανατολικά, 682-369 για δυτικά. Επιστρέφουμε! Έτσι. Ζούμου σου λέμε. Μην ξεχνάτε, Λάσο το σέρβις, κορυφαίο συνεργείο στην πόλη. 47-43-12 πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης. Χαιρετούμε ξανθιές και μελαχρινές κυρίες που παρελάβουν μέσα στο κτίριο. Πηγαίνουν για τη δουλειά τους, βγαίνουν, έρχονται και ομορφαίνουν το χώρο. Να κάνουμε τα σκαλάκια εμείς, δηλαδή με την βερμούδα και την μπλούζα του ΠΑΟΚ. Πώς θα να το μορφύνουμε, αν και εγώ όταν σε βλέπω με την μπλούζα του ΠΑΟΚ θέλω να σε αγκαλιάσω, φίλε. Αδερφέ μου. Πάμε γραμμές. Κωστή λέει, σε ακούω κάθε μέρα από τη δουλειά μέσα στα ΚΤΕΛ, στα εκδοτήρια, στην Ξάνθη. Μας δίνεις χαρά και τρέλα και την παοκάρα μας. Γεια σου Στέλιο, γεια σου Στελάρα. Φιλιά πολλά στα παιδιά που δουλεύουν. Στα τιμόνια, στα εκδοτήρια, στα ΚΤΕΛ παντού. Έβγαλε το ΚΤΕΛ Βόλου, παιδιά, ένα επικό βιντεάκι promotion, καταπληκτικό, σαν μικρή ταινία είναι, υπέροχο. Δεν ξέρω αν είναι αστικό ή ΚΤΕΛ, αλλά έχει γίνει viral. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς, 2310-287-888, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας, ναι. Έλα, Γουστή, καλημέρα. Καλώς ο Στελάρα, καλώς το παιδί. Στελάρα, κατευθείαν στην αναμονή. Κατευθείαν, ρε. Κατευθείαν. Κωστή, εγώ θέλω να δω το Σάββατο, φίλε, τρία στοιχεία στην ομάδα από τον προπονητή και τους παίκτες. Καταρχήν... Πες τα και θα σου πω ένα-ένα, άμα συμφωνώ κατευθείαν. Ναι, καταρχήν, ότι αυτές τις δύο εβδομάδες θέλω να δω μια βελτίωση. Ναι. Αν έχουν ξεπεράσει το ψυχολογικό του αποκλεισμού, ρε παιδί μου, και το έχουν έτσι, αφήσει στο παρελθόν. Δεν μπορούμε αυτό το κουβαλάμε δηλαδή όλη τη χρονιά. Ναι, εννοείται, το καταλαβαίνω. Και εμείς το ίδιο περάσαμε. Ναι. Πάμε τώρα. Δεν γίνεται. Και τρίτο, άμα η εμφάνιση θα είναι εμφαντική, δηλαδή μετράει το αποτέλεσμα να κερδίσεις, αλλά και ο τρόπος που θα έρθει, άμα η νίκη θα είναι εμφαντική, ή άμα θα είναι με προβλήματα, ή άμα η εμφάνιση θα είναι εμφαντική. Δεν διαφωνώ. Στέλιο, με ενδιαφέρει να έρθει η νίκη. Ακόμα και αν έρθει με μια κόντρα στο 97. Ναι, με ενδιαφέρει. Σίγουρα, εννοείται αυτό που λες. Ότι αν έρθει... θα δώσει αυτοπεποίθηση έξτρα. Βέβαια, ρε φίλε. Άμα θα είναι εμφαντική, άμα θα κάνει και δύο-τρία δοκάρια, άμα θα βρει και μπάλα και. Εννοείται. Ψυχολογικά και όλους. Και την ομάδα και τους παίκτες και τον προπονητή και όλη την οικογένεια, τον κόσμο. Όλους. Εννοείται ότι θέλουμε έτσι. Να πας, παπ, γεια σας. 0-3, ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Πάμε. Και περιμένουμε. Και το εισιτήριο που το έβαλε ο παίκτης εκεί, πώς το βλέπεις. Ό,τι έκανε. Ο Σπανός. Ναι, από 10 ευρώ το εισιτήριο λέει. Με ποιο παίζει, με τον πρωταθλητή παίζει, με τον ταπλούχο. Και βάζει 10 από 10 ευρώ. Τι να κάνει, αυτό δεν πατάει κανένας, ρε. Δεν πατάει κανένας. Θα πατήσουν τώρα, έχει καλό θέλει το διαδοχείο. Θα πάνε αυτοί που είναι εκείνος με τη σημαία την τεράστια που ηρωνευόταν για το offside. Δεν το ξαναείδαμε μετά όμως. Όταν γίνανε τα έσχη. Μόνο εκεί τη μέρα πήγε. Προφανώς κάπου θα την έβαλε και θα έκατσε πάνω, ρε φίλε. Όχι, ρε παιδί, αλλά μετά που το πήρε χάρτινα εξαφανίστηκε γιατί από εκείνη την ομάδα ήταν αυτός. Ναι, προφανώς θα το βάλει το κουντάρι που θέλει να ξέρει εκεί που ξέρει αυτό. Μπορεί να του άρεσε και να έμεινε. Ναι, μπορεί να του άρεσε και να το καθιέρωσε επίσης. Μπορούμε. Ναι. Λέω εγώ τώρα. Εσύ βγες και πες ότι. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το μαχαίρι στα δόντια. Θα λέω εγώ συνέχεια αυτή την 80 έκφραση. Στέλιο. Χωρίς αυτό το συστατικό πάνε περίπατο όλα τα συστήματα. Κωστή, εμείς είμαστε ακόμα πιο άρρωστοι. Έχουμε διαρκές. Πληρώνουμε βενζίνες πηγενέλα και έχουμε και το. Πάω ακτίβει στο σπίτι για να βλύβει ο άμαχος πληθυσμός, δε φίλε. Εννοείται. Τώρα τι να σου πω, ότι έχουμε τη δημοσιογραφική, πληρώνουμε εισιτήριο,
ενώ πληρώνουμε το εισιτήριο και πληρώνουμε και το τάλιρο για να βλέπουμε μέσα στο γήπεδο το μάτς. Δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά, δεν υπάρχει λόγος. Κωστή, άκου ανεκδοτάκι ωραίο. Ρίχτω. Είναι που λες ένα ζευγάρι στα ενίκια, λέει ο άντρας η γυναίκα, η γυναίκα λέει εμείς στα ενίκια θα πεθάνουμε. Τι να κάνουμε σάκι μου, τι να κάνουμε λέει. Να έχουμε ένα κουπεδάκι, πού θα κατεβούμε να το χτίσουμε. Ξεκίνασε ρε σάκι, έχω και εγώ λίγα λεφτά στη φιλιά του, λέει γυναίκα να το χτίσουμε. Ως για μαγιές, σφάζουν τον κόκορα στα φεμίλια, τον ατάλο, ρίχνουν τις κολόνες, το χτίζουν το σπίτι. Ρε γυναίκα τώρα λέει κουφούματα, δεν τα αφήσουμε. Ξεκίνασε ρε σάκι, κάνε μια δουλειά ακόμα, λέει εγώ έχω και λίγα λεφτά στη φιλιά του, λέει. Ως για μαγιές, το χτίζουν το σπίτι, με το φιλιά του, το επιπλώνουν, το κάνουν. Το σπίτι χωρίς να το καταλάβει ο Σάκης τελείως, σε κάποια φάση έχουν κάνει για ένα τζάκι τεράστιο και σαλόνι. Κάνουνε αχαλήνο το σεξ πάνω στο χαλέ, σε κάποια φάση έχουν ανάψει χειμώνας καιρό στο τζάκι, εκεί που κάθεται η γυμνή γυναίκα πάνω στην πολυθρόνα, τελείως γυμνή, αρχίζει το τζάκι να πετάει σπίθες, λέει ο άντρας, γυναίκα κλείσει τα πόδια και θα κάψουμε το βιλιάριο. Γεια! Γεια! Τι γίνεται, από εκεί που δεν το περιμένεις φίλε. Ναι, καλημέρα σας! Να καεί το βιλιάριο. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Καλώς τον. Σε εσάς μιλάμε. Μιλήστε μας και εσείς αν θέλετε. Καλημέρα σας. Βεβαίως, ακούμε. Ναι, ναι. Α, μάλιστα. Καλά είσαστε. Δόξα το. Δεν χρειάζεται πληθυντικό στον ενικό Κωστή Σκέτο. Το όνομά σας. Το όνομά μου είναι Μοσχοβίτης. Αχα, καλώς το Μοσχοβίτη. Δεν σε κατάλαβα. Μάεστρο μου, δεν σε κατάλαβα. Επίτηδες το έκανα για να είχες λίγο γκρέζι η αλήθεια. Είναι ένα φλεγματάκι που με δυσκόλεψε. Σωστό. Μάεστρο μου, σε ακούω. Σε δικαιολογώ. Τι να πω, Κωνσταντίνη, για την ομάδα μόνο θα μιλήσω και θα πω ότι δεν το βλέπω εγώ αυτό το πράγμα. Την ανάθεση της ομάδας, δυστυχώς Κωνσταντίνε μου. Είσαι απεσιόδοξος. Όχι, δεν είμαι απεσιόδοξος. Την αλήθεια βλέπω, Κωνσταντίνη. Ναι. Το βασίζεις πού? Πού το βασίζεις? Να σου πω. Στον προπονητή, στους παίκτες, στην ψυχολογία, πού στηρίζεις την απεσιόδοξία? Βεβαίως και θα σας το εξηγήσω. Πρώτα απ' όλα, Κώστα, να ξεκινήσουμε από το μάτς το δεύτερο που δώσαμε στο Άμστερνταμ, στον Άγιαξ. Yeah. Με εκείνο το εκπληκτικό πραγματικό ημίχρονο, με εκείνη την εμφάνιση, την πολύ ωραία, την έτσι επιβλητική εμφάνιση. Τρομερή. Με τον Άγγλο να μας φάζει στο γόνατο. Παίζουμε λοιπόν με τη Σλόβαν. Βλέπουμε το μικρό το παιχνίδι και με τον κουμπάρο μου. 0-3 λέει ο κουμπάρος μου στην Αμερική. Παραδόφατσα είναι. Του λέω ποιο είναι αυτό 0-3. Εγώ του λέω βλέπω μια φλίαρη υπεροχή και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό στην ομάδα. Ήταν δηλαδή ότι να είναι. Yeah. Τέλος πάντων. Έγινε αυτό που φοβόμουν. Έρχομαι μέσα τούμα, με ρωτάνε πώς το βλέπεις εδώ παιχνίδι και στη τρία που καθόμουν, λέω χλωμό το κόπο. Με τον Πανετολικό, με τον Πανιόνιο, με τον Πανιόνιο. Με τη Σλόβαν. Με τη Σλόβαν. Α, με τη Σλόβαν, ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, γίνεται αυτό που γίνεται, βλέπω πρώτα απ' όλα, όχι πεσμένη ψυχολογία, μια ομάδα που δεν έχει συνοχή και όσοι προσπαθούν, καταρχήν δεν είμαι ούτε Λουτσέσκου, ούτε Φερέιρα, ναι, δεν χρειάζεται να το λες, ξέρω. Ναι. Για να απλά λέω την τοποθέτησή μου και την άποψή μου και το έστω που σπάνια με προεδρεί Κωνσταντίνε μου. Ναι. Όταν η εποχή Λουτσέσκου πάθανε τα ίδια πάλι, έβλεπα στην ομάδα Κυριακή με Κυριακή κάτι παρατηρούσα. Έλεγα ότι ήθελα να παίξουν και το ήθελα. Αυτό δεν το βλέπω εδώ. Ούτε και με τον Πάνιο το είδα και ούτε ναι. Με τον Πάνιο τελικό το είδα. Λέω Μιχάλη ακόμα, μου, μήπως το δούμε από εδώ και πέρα. Δεν διαφωνώ σε αυτά που λες, ότι μέχρι τώρα, ναι. Ναι. Εγώ φοβάμαι ότι δυστυχώς δεν την μπορώ να την κουβέντα αυτήν εδώ γιατί είναι λίγο βαριά, αλλά φοβάμαι ότι κάτι άλλο γίνεται. Δεν είναι δυνατόν τρεις παίκτες οι οποίοι είναι αρνητικοί και οι τρεις επιμονή μου βάσεως να τους κατάσμεστε και να έχεις στον πάγκο στους άξιους, αν όχι καλύτερους στους άξιους, και να μην κάνεις μια δοκιμή, ρε αδερφέ. Άρα λοιπόν το πρόβλημα, επάνω νομίζω κατάλαβες, να σου πω από εκεί είναι. Και δεν είπα, μην ελπίζεις, μην τρέπετε, φρούδες ελπίδες. Μακάρι ο Θεός να με βγάλει ψεύτη. Μακάρι, μα το ξέρω ότι το θες να διαψευθείς. Μακάρι αγόρι μου θα πηδάω και ας γελάω όλος ο ντουνιάς μαζί μου, αλλά ναι. Δύσκολα Κωνσταντίνη. Να σου πω την άποψή μου πάνω σε αυτό που λες. Ότι υπάρχουν παίκτες που είναι ντεφορμέ, ξεκάθαρα. Αν θες να μιλήσουμε και με ονόματα, δεν έχω πρόβλημα. Ο Πασχαλάκης είναι ντεφορμέ, ο Πέλκας είναι ντεφορμέ. Έτσι. Το Στόχ δεν τον έχουμε δει ακόμα. Υπάρχουν παίκτες, ο Βαρέλα δεν είναι αυτός που ήταν. Okay. Το ερώτημα είναι το εξής. Τους δίνεις την ευκαιρία μέσα από ένα-δύο παιχνίδια να ξαναβρουν τον εαυτό τους ή τους πετάς έξω και βάζεις τον Ζίφκοβιτς, ξέρω εγώ, τον έναν τον άλλον στη θέση τους. Έτσι. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει η ένδειξη εμπιστοσύνης
από τον προπονητή ότι παιδιά, εγώ βλέπετε και στη στραβή σας στήριξα. Και θα πρέπει να δείξουν και αυτοί μια αγωνιστική αντίδραση να θυμίσουν τους περσινούς αίτητους πρωταθλητές. Έτσι. Δεν λέμε διαφορετικό πράγμα, το ίδιο πράγμα λέμε. Έτσι. Κωνσταντίνε μου, ναι. Αγαπητέ Κωνσταντίνε Τσαρέ, Λεβένταρε μου, άκουσε να σε πω κάτι. Από την πρώτη στιγμή ο προπονητής που δεν έχει τα άντερα να δει έναν τερφομέτρα και του προβλέπεται δεν τραβάει και είναι μείον και δεν τον κάνει αλλαγή, για μένα δεν υπάρχει φως. Δεν ξέρω αν με αντιλαμβάνεσαι, Κώστα μου. Αντιλαμβάνομαι απλά, ο Φίλιπ σου λέει αυτός, τώρα κάνω το συνήγορο του Φερέιρα χωρίς ναι. Αλλά λέει αυτός, αυτοί οι παίκτες, αυτοί εδώ οι παίκτες, έφεραν ένα ήττο πρωτάθλημα, έφεραν ένα double, δύο double. Αυτοί οι παίχτες έκαναν κουδούνια τον Άγιαξ. Αποσύρω την εμπιστοσύνη τόσο γρήγορα με ένα ντεφορμάρισμα ενός, δύο αγώνων, εγώ σου λέω. Κατάλαβες, τώρα κάνω το συνήγορο, μπορεί Κώστα και να συμφωνώ. Απλά πάμε στο σκεπτικό το δικό του, ότι αυτοί οι ίδιοι παίκτες είναι. Έτσι, φαντάζομαι ασυλία... Ναι, αυτός ο χρόνος που τους δίνει δεν μπορεί να πάει αιώνια, εννοείται. Δεν θα συμφωνήσω, Κωνσταντίνε, ήδη από τον ένα στόχο είσαι έξω και από τον άλλο είσαι πολύ επιρρεπής. Δεν υπάρχει, ας το πω, η αισιοδοξία, ας βγει να πει ότι έχω άδικο, ναι. Ότι έτσι με αυτόν τον τρόπο θα μπορείς να πάρεις πρωτάθλημα. Εσύ ήθελες δηλαδή να τους είχε αλλάξει ήδη τους ντεφορμέ. Από την πρώτη στιγμή, αυτός είναι ο προπονητής που θέλει να κάνει και τους μάγκες, βρες πρόβλημα στις εγώ εδώ είναι. Δεν μπορεί, έτσι λειτουργεί ένας προπονητής ο οποίος πιστεύει σε αυτό που κάνει. Δυστυχώς δεν το βλέπω αυτό, Κώστα, και δεν είναι το χειρότερο από όλα. Τέλος πάντων. Έγινε, μαέστρο μου. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Πάμε τελευταία γραμμή, γιατί πρέπει να κάνουμε και μια τηλεφωνική επικοινωνία. Καλημέρα σας. Πέσαμε. Μαριλής, πάρε τηλέφωνο. Θέλω να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Σωματείου Κρεοπολών Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κεσίδη Σάβα, διότι υπάρχει ένα καταπληκτικό event την Κυριακή στις 18:30 στην έκθεση. Λοιπόν, taste the meat, δηλαδή γεύσου το κρέας, εκεί που θα γίνει μια πραγματικά επίδειξη, γιατί είναι πλέον τέχνη το πώς κόβεται, το πώς μοιράζεται το κρέας, το τι σημαίνει το κάθε σημείο που ο κρεοπόλης χειρίζεται, κόβει κτλ. Θα μας τα πει αυτά ο κύριος Κεσίδης Σάβας, ο πρόεδρος Σωματείου Κρεοπολών Θεσσαλονίκης, που σε λίγο θα το βγάλουμε στον αέρα. Αυτό το event είναι την Κυριακή στις 18:30 στην έκθεση. Σε λίγο, σε λίγο. Βάλε χαλάκι να μπορέσουμε να μιλήσουμε με τον άνθρωπο. Τώρα λοιπόν, πάμε στον κύριο Σάβα Κεσίδη, πρόεδρο του Σωματείου Κρεοπολών Θεσσαλονίκης. Taste the meat, δηλαδή γεύσου το τσιτσί, γεύσου το κρέας. Και όχι μόνο αυτό, την Κυριακή στις 18:30 θα γίνει επίδειξη πώς κόβεται, πώς μαρινάρεται, πώς θα μας τα πει καλύτερα ο ειδήμονας. Χαίρετε, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στους ζουμουσίστες, καλημέρα στα ζουμουσάκια. Καλώς το παιδί. Το λέω γιατί ίσως δεν με θυμάσαι, γιατί είμαι ένας και εγώ από αυτή την ομάδα. Έτσι, έχουμε γνωριστεί πού, για πες. Έχουμε γνωριστεί και μάλιστα αν θυμάσαι καλά υπάρχει και ένα βιντεάκι στο double που πήραμε φέτος, που ξύρισα και μουσική και μουσάκι, επειδή είχε βαργιστεί. Εσύ είσαι αυτός! Εγώ είμαι αυτός. Δεν γίνονται. Σάβα μου, πολύ χαίρομαι. Μπράβο. Σάβα και όχι κύριε και εσύ. Έγινε, Σάβα μου. Για όλο τον κόσμο, γιατί είμαστε φίλοι. Όλο το σκεπτικό είναι ότι είμαστε φίλοι, γείτονες και συνεργάτες με όλους τους πελάτες μας. Ζούμε από τους πελάτες μας και ζούμε για τους πελάτες. Φυσικά. Κοίταξε, οι κρεοπόλες είναι άνθρωποι απλοί και λαϊκοί. Είναι άνθρωποι μέσα από το λαό. Δεν ξέρω κανέναν, να πούμε, καπιτάλα, κανέναν πλούσιο, κανέναν εφοπλιστή που αποφάσισε, ρε παιδί, τώρα εγώ θα πάω να κόψω κρέας, να δίνω τσιτσί στον κόσμο. Δεν ξέρω, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, επειδή είναι άνθρωποι δηλαδή που είναι σαν και εμάς, μέσα από τη μεγάλη μάζα των ανθρώπων, γι' αυτό μιλάμε και την ίδια γλώσσα. Όταν υποστηρίζουμε και την ίδια ομάδα, ακόμα και καλύτερα. Έτσι, οπότε έχουμε πολλά. Πες μου λίγο την Κυριακή. Τι να θα ξεκινήσουμε γίνει, πρώτα, να μου δώσεις λίγο δύο λεπτάκια όσο να θες, πω καταρχήν όσο θες. Ποιοι είμαστε και γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε. Το Σωματείο Κρεοπολών Ομού Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1915. Είναι από τα παλαιότερα σωματεία που υπάρχουν στην Ελλάδα και κλαδικά το δεύτερο παλαιότερο. Πριν ιδρυθεί ο ΠΑΟΚ, τι μου λες τώρα, κάτσε, δηλαδή αυτό μόνο αρκεί αυτό, φίλε. Ναι. Και για του λόγου του αληθές, επειδή κλαδικά πιστεύω, όχι πιστεύω, βάσει αριθμών είμαστε το δυνατότερο σωματείο σε όλη την Ελλάδα,
Σκέψου ότι όταν η Θεσσαλονίκη βγάζει 11 αντιπροσώπους στην Πανελλήνια Ομοσπονδία, βγάζει 6 η Αθήνα και 5 ο Πειραιάς. Τους έχουμε καταπιεί όλους. Βεβαίως. Έτσι πρέπει. Μας φοβούνται, μας σέβονται, μας τιμούν και είμαστε πάντα πρωτοπόροι σε ό,τι μπράβο, και να κάνουμε. Μπράβο. Οπότε, και έτσι να συνεχίσετε. Μία πρωτοπορία είναι και αυτή η φετινή που κάνουμε. Κάθε χρόνο στη Διεθνή Έκθεση έχουμε ένα περίπτερο και κάνουμε κάτι για τον κόσμο. Mm-hmm. Φέτος είπαμε να κάνουμε ένα μεγαλύτερο βήμα μαζί με τον Γιάννη τον Σερβετά και τον Στάθη τον Παναγιωτόπουλο μπράβο. Που θα κάνουν το όλο happening, έτσι να το μπράβο. Πω. Τους ακούσαμε και στο spot, βεβαίως. Μπράβο. Έτσι την εκδήλωση. Στις 6.30 ώρα την Κυριακή θα κάνουμε μία τεχνογνωσία και γευσηγνωσία. Τι εννοούμε? Θα πάρουμε ορισμένα συγκεκριμένα κομμάτια από κρέατα, να δείξουμε τον τρόπο κοπής, να δείξουμε τον τρόπο παρασκευάσματος, το πώς γίνονται αυτά εδώ, και θα έρθει και η Πανελλήνια Λέσχη Αρχιμαγείρων, η οποία θα τα μαγειρέψει τέλεια. Για να δει ο κόσμος και πώς μαγειρεύονται αυτά που εμείς βγάζουμε, ώστε να βοηθήσουμε την οικοκυρά να έχει ένα γρήγορο, εύκολο και νόστιμο πιάτο στο τραπέζι της. Τέλεια! Τέχνη είναι πλέον, εδώ και καιρό το λέμε, δεν είναι από χρόνια. Είναι από χρόνια, είναι από χρόνια. Δηλαδή δεν πάει κάποιος να πει ότι εγώ πάω να γίνω κρεοπόλης και απλά κόβω το κρέας και τελείωσε. Δεν είναι, αυτό δεν υπάρχει. Κάθε αυτό. Σημείο, κάθε ένας, ειδικά όταν υπάρχουν και θέματα υγείας, κάποιον που δεν πρέπει να φάει συγκεκριμένο, κάποιος που θέλει να κάνει δίαιτα, κάποιος που πρέπει να έχει ειδικά πράγματα στη διατροφή του, έτσι. Γι' αυτό πρέπει τον κρεοπόλη πάντα, και το λέω σε όλο το καταναλωτικό κοινό, να τον έχουν φίλο. Φίλο, στα όπα, όπα, προσέξτε πώς μιλάτε στον Κρεοπόλα, προσέξτε καλά, έτσι. Έτσι ακριβώς είναι, απλά περιμένουμε όλο τον κόσμο για να δούνε από πάλι κοντά πού τι στην γίνεται. Πού στην έκθεση? Λοιπόν, στην έκθεση, στο περίπτερο 8, μπροστά στο περίπτερο 8 του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, θα έχουμε στη Μένη Εξέδρα, το happening αρχίζει, η εκδήλωση, όχι το happening, αρχίζει στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Εκτός από το ότι θα γίνει εκεί, να σας πω και τις εκπλήξεις που υπάρχουν. Πες. Όποιος έρθει εκείνη την ώρα και φορέσει μπλουζάκι του Σωματείου Κροπολών Θεσσαλονίκης που έχει απάνω το σήμα Test the Meat, μπαίνει, παίρνει ένα λαχνό και μπαίνει σε μια κλήρωση για ένα λάπτοπ. Θα υπάρχουν μπαλόνια με ήλιον σε όλη την περιοχή εκεί, θα υπάρχουν drone. Πιστεύουμε ότι θα κάνουμε μια εξαιρετική εκδήλωση. Θα είμαστε εκεί, αδερφέ, να ξέρεις. Θα πάρω την οικογένεια και τα παιδιά. Όλοι καλεσμένοι. Όλοι καλεσμένοι, παιδιά. Όλοι καλεσμένοι. Κανονικά είμαι χορτοφάγος. Αλλά θα κάνω μια εξαίρεση την Κυριακή. Έτσι είναι. Ό,τι γουστάρεις, κοστί, ό,τι θέλεις. Όχι για όλο τον κόσμο. Άρα, ξαναλέμε. Κυριακή 6.30 με Σερβετά και Παναγιωτόπουλο εκεί. Δύο παιδιά που είναι, τα ξέρει πολύ χαρισματικά, έτσι. Σε ένα υπέροχο happening, σε μια υπέροχη εκδήλωση με τον κόσμο. Θα είμαστε εκεί, φίλε. 6.30 ώρα την Κυριακή. 6.30 την Κυριακή, ναι. 8 περίπτερο. Taste the meat. Τέλεια. Αυτό ακριβώς. Είναι και αυτό ζουμού σου, αδερφέ, να ξέρεις. Είναι και ζουμού σου κατάσταση είναι, για τον κόσμο. Προσπαθούμε να κάνουμε. Τέλεια. Κάνουμε την επόμενη μέρα για τον καταναλωτή. Προσπαθούμε τέλεια. Να βοηθήσουμε τον καταναλωτή και ο καταναλωτής πλέον να στηρίξει τα μικρά παραδοσιακά κρεοπολία. Γιατί φτάνει πλέον με τις τεράστιες αλυσίδες, φτάνει με τις παραπανητικές διαφημίσεις, φτάνει με τις προσφορές, μην τρώτε παπά. Έτσι. Απλά τα πράγματα. Η γειτονιά είναι που στηρίζει, φίλε. Α, αυτό ακριβώς. Την οικογένεια. Αυτό ακριβώς. Η γειτονιά. Θα είμαστε εκεί. Χάρηκα που τα είπαμε. Να σε γερός, θα τα πούμε από κοντά. Έγινε, σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Χαρά, σε χαιρετώ. Αυτά λοιπόν. Κυριακή, 6.30. Πολύ ωραία εκδήλωση. Με τσιτσίδα θα έρθουν και οι αρχιμάγειροι να μαγειρέψουν αυτά, θα δείξουν πώς κόβεται, πώς κάνει, πώς ράνει. Έτσι. Ωραία πράγματα. Και ζουμουσάκι, φίλε. Πάρα πολύ ωραία. Είδες πως προκύπτει. Κατάλαβα και ποιος είναι. Είχε βάλει στίγμα αυτός, θα ξηρίσει μουσί μαλλί άμα πάρουμε πρωτάθλημα, φίλε. Και το έκανε κανονικά. Υποσχέσεις τηρούνται. Να ζήσει στο Σταύρο, το αγοράκι. Λοιπόν, και στη Λία. Γιατί γνωρίζομαι και με τον Σταύρο πάρα πολλά χρόνια, τον Κόλκα. 20 ετία στα Σπορ του Βορρά, δίπλα-δίπλα η θέση μας. Λοιπόν. Έχει παντρευτεί ένα καταπληκτικό κορίτσι που τυχάνει να γνωρίζεται με τη γυναίκα μου χρόνια μαζί στο ίδιο σχολείο, στην ενισχυτική. Και χθες έφεραν ένα υπέροχο παοκτσάκι στον κόσμο να του ζήσει, να το καμαρώνουν και να το δουν έτσι όπως ονειρεύονται. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, θα τα πούμε αύριο πρώτο Θεός. Θυμίζουμε λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, εκπληκτικές γεύσεις απέναντι από το Μασούτι στα Ελευθέρια 705-750. Όποιος δεν πήγε εκεί να φάει, χάνει! Χάνει, ρωτήστε αυτούς που έχουν πάει. Πεντανόστιμα όλα διαλεκτά και με τη Λιβεριά.
σε ένα πλήρως ανακοινισμένο χώρο. Κλιμάρτ για κλιματισμό Daikin και όχι μόνο. Αυτός είναι ο πρωτομάστορας στον κλιματισμό. Αυτός ξέρει, ο Κώστας και ο ΣΕΣ. Τηλεφωνήστε το 2310 917-646. Φροντίστε πριν το χειμώνα, έτσι γιατί μιλάμε για ψύξη αλλά και για θέρμανση. Βάζετε το μαραφέτη υπέροχο και με χαμηλή κατανάλωση ρεύματος έχετε ζεστούλα στο σπίτι σας. Τηλεφωνήστε, πείτε ότι ακούσατε τον τρελό το πρωί. Ο Τσατσαρός λέει το και το και θα σας περιποιηθεί ακόμα περισσότερο. Το ίδιο και οι τεντάρχες μας, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, Tenda Home, 35 χρόνια προσφορά και εμπειρία, 430-011 για ανατολικά, 682-369 για δυτικά και βέβαια και με αντιανεμικές ζελατίνες για το φθινόπωρο και το χειμώνα, πέρα από την Tenda, στην οποία όπως είπαμε είναι νούμερο 1. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Δεν πέφτει με τίποτα, δεν μας πέφτει με τίποτα. Η τρέλα, η πίστη, το πάθος θα το ξέρετε. Το λέμε παντού να το ακούν κάθε μέρα. Σας φιλώ γλυκά, bye, 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 bye.